Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι το ράδιο Έλευσης. Είναι τεράστια τιμή. Είναι μαζί μας ζωντανά σε τηλεφωνική σύνδεση ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα, κύριος Αρτέμης Σόρας. Κύριε Σόρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους συμπολεμιστές, σε όλους τους Ελληνανθρώπους, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή που θα δώσω. Δεν θα πω τη λέξη διορθωτικό, αλλά θα πω αναγκαίο. Για όλο μας τον πολιτικό φορέα, αλλά και για όλη τη σύσταση της δομής της ολότητας, της Ελλήνων Συνέλευσης Απανταχού της Γαίας. Ήδη έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πορεία που αυτό είναι η ίδια μας η ιστορία. Η ιστορία βέβαια ξεκινάει πολύ πριν τον πολιτικό μας φορέα. Όμως όλα ανήκουν στην ΕΣΥ. Είναι μια τεράστια δράση που εμφανίζεται να φαίνεται από το 2010 όσον αφορά εμένα και τις μετοχές της Ανατολής. Από εκεί λοιπόν αρχίζει η ιστορία της Ελλήνων Συνέλευσης. Και πραγματικά μέχρι σήμερα έχουν γίνει χιλιάδες εκπομπές, χιλιάδες ομιλίες. Εγώ προσωπικά πρέπει να έχω πάνω από 5.000 ηχητικά, ομιλίες, εκπομπές, συνεντεύξεις. Οι συνέλληνες αγωνιστές, παλαιότεροι και νεότεροι, δεν έχει σημασία, είναι μέσα στην ιστορία μας. Είμαστε ο μοναδικός ανθρωποκεντρικός πολιτικός φορέας, αλλά και ο μοναδικός οργανισμός απανταχού της Γαίας με τόσο τεράστια ιστορία, η οποία ακόμα και τα μελανά σημεία που εσείς θα λέτε μελανά είναι μέσα στην ιστορία μας. Δηλαδή είναι ιστορία τεράστια. Όταν σε κυνηγούν όλα τα κόμματα, τα δόγματα, οι αιρέσεις, οι στοές, οι μασονίες, οι πράκτορες, οι χιλιάδες, χωρίς κέρδος, χωρίς όφελος, μόνο να πούν, μόνο να σε διαλύσουν και ουσιαστικά να διαλύσουν μια τεράστια ένωση που ξεκίνησε και ορίμαζε πριν τον πολιτικό φορέα. Δηλαδή υπήρχε η Ένωση Ελλήνων το 2014, αν θυμόνται κόποιοι, στο στάδιο, στο Πλατάκι και σε όλες τις άλλες δράσεις και ομιλίες που είχαμε, που ήταν 500.000 άτομα σε κάθε ομιλία, που ήταν η Ένωση χωρίς πολιτικό φορέα. Άρα λοιπόν ορίμαζε και ήρθε ο καιρός, ο δίκαιος και δημιουργήθηκε η ανάγκη για να ενωθούν οι άνθρωποι, να ενωθούν οι Έλληνες και να αρχίσουν να ενθυμηθούν ότι είναι Έλληνοι άνθρωποι πολίτες, έτσι όπως πραγματικά χαράζεται στο Ελλάνιο κείμενο. Όπως ορίμαζε ο καιρός, ορίμαζατε και εσείς, ορίμαζε και η αποστασία, διότι πρέπει να οριμάσει και αυτή μαζί με μας. Ωστόσο, έχω αναφερθεί και έχω πει ότι πρέπει να δημιουργήσετε και όχι να γκρεμίσετε πριν δημιουργήσετε. Δεν γκρεμίζουμε πριν δημιουργήσουμε. Εκεί έξω, σε μια ελεύθερη πορεία, σε μια ελεύθερη διαδρομή, με ανοιχτές τις πόρτες διάπλατα, χωρίς να υπάρχει κανένας φραγμός για το ποιος είναι ποιος ή ποιος ήταν ποιος ή τι χαράγματα έχει, τι εμφυτεύματα έχει, τι τρέλα έχει στο κεφάλι του, τι ψυχασθένειες έχει, τι πάθει και τι έχει κάνει, αν το θέλετε, στο βίο και στη ζωή του. Χωρίς η Ελλήνων Συνέλευση και εγώ να ελέγξουμε τίποτα, οι πόρτες είναι διάπλατες να καλοδεχτούμε οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να μπει στην πραγματική του θέση, να καταλάβει, να νοήσει. Ούτε σε βίασε κανένας, ούτε σου έβαλε κανένα φόβο στο μυαλό, ούτε σε εκβίασε με τίποτα, ούτε σε εκβίασε πουθενά. Τίποτα. Σου ζήτησε μόνο να ενωθείς, να καταλάβεις, να κατανοήσεις, σιγά σιγά να οριμάσεις μαζί με όλο το σύνολο, όπου το σύνολο θα οριμάζει, θα γίνεται πιο σκληροπυρηνικό, θα μεταλλάσσεται και θα μεταβολίζεται σε πιο αληθινή σκληρή μάζα και θα ανεβαίνει. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι θέμα του καθενός να αντιλαμβάνεται πόσο αντιλαμβάνεται και τι αντιλαμβάνεται. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταδικάσουμε την νόηση. Το ότι εσύ είσαι χαζός, το ότι είσαι βλάκας, το ότι είσαι ηλίθιος. Κοίταξε αδερφέ. Η νόηση δεν καταδικάζεται γιατί ως νοή μονών έχεις νόηση. Το ότι δεν αξιοποιείς και δεν χρησιμοποιείς την νόησή σου, γιατί αυτό σε βολεύει είτε στην αποστασία σου, στην ευθεία που διαγραμμίζεσαι, είτε στα χαράγματά σου. Όμως αυτό είναι ελεύθερη βούλησή σου και επιλογές σου. Οι επιλογές και η βούλησή σου σε φέρνουν σε ένα σημείο της αξιότητας ή της βοθρύλας, της αποστατήλας που αυτό έμαθες από την αρχή. Να καταπατάς και να χτυπάς κάθε κύτταρο που ενώνεται, γιατί δεν αντέχεις καμία ένωση. Επειδή εσύ ποτέ δεν ήσουν ελεύθερος και ποτέ δεν μπορούσες να ενωθείς ούτε με τα ίδια σου τα άντερα, ούτε με τον ίδιο σου τον εαυτό.
Ο πόλεμος λοιπόν ο τεράστιος, όπως έχω ξαναπεί και όπως έχει αποδειχθεί, είναι μέσα σας. Γιατί όλη η αποστασία ζει μέσα σας. Δεν ζει έξω. Τι νόημα θα έχει λοιπόν άμα δεν αποδέχεσαι μια θρησκεία όταν η θρησκεία είναι μέσα σου. Τα χαράγματά της είναι μέσα σου. Δηλαδή τα κτίρια που εκτελεί τα δρόμενά της η κάθε θρησκεία, αυτή είναι η θρησκεία. Όχι, είναι αυτή που είναι μέσα σου. Είναι ένα ψευδόγραμμα που σου έχουν διδάξει, που σου έχουν επιβάλει, που σε έχουν χαράξει και εσύ δεν χρησιμοποιείς την νόησή σου να φύγεις από εκεί. Ή όπως με τα κόμματα συμβαίνει το ίδιο. Η Ελλήνια Συνέλευση λοιπόν μπήκε σε έναν ευθυγραμμισμένο πόλεμο με όλα, εφόσον όλα τη χτύπησαν. Δεν χτύπησε πρώτη. Η Ελλήνια Συνέλευση, ο Αρτέμις Ασόρας, όπως εγώ δημιούργησα, γιατί εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά που γράφω, αυτό ακριβώς είμαι. Και όλα αυτά που γράφω σε μικρογραφία, άμα τα δείτε, τα εκτελώ όσον αφορά το πεδίο της ίδιας της δημιουργίας που είμαστε. Το ότι δεν το δέχεσαι και το ένα δεν το αντιλαμβάνεσαι ή το άλλο δεν σε αρέσει ή δεν σε βολεύει, σύμφωνα με τα χαρακτά σου, σύμφωνα με τα προσωπικά σου, σύμφωνα με τα κόμπλεξ σου, σύμφωνα με τη γελιότητά σου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα δεν γίνεται να είσαι στην Ελλήνων Συνέλευση, να μην έχεις καταλάβει και οφείλεις να μην έχεις καταλάβει. Άμα δεν έχεις καταλάβει, οφείλεις να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι περισσότερο ή να κάτσεις μέχρι να οριμάσεις. Αυτό όμως έχει ένα ελεύθερο πεδίο και επίπεδο, τόσο ελεύθερο, που όλοι οι οργανισμοί Ελλήνων Συνέλευση είναι στα χέρια σας. Ξέρετε, για πρώτη φορά είστε οι μόνοι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη που έχετε τόσα πολλά δικαιώματα στα χέρια σας, τόσες ελεύθερες δικές σας πρωτοβουλίες και τόσα πολλά όπλα. Δεν ξαναείχε ποτέ ο άνθρωπος για να επαναστατήσει και για να πολεμήσει τους δαίμονές του τόσα πολλά όπλα. Οικονομικό, δύναμης, ισχύς, γνώσης. Στα χέρια σου να έχεις τον πολιτικό, το φορέα σου. Εκτός από το πολιτικό κομμάτι είναι και το κομμάτι το οποίο της ύπαρξής σου. Ο ανθρωποκεντρικός οργανισμός Ελλήνων Συνέλευση καθορίζει την ίδια την ύπαρξη και επαναφέρει την πραγματική ανθρώπινη φυσιολογία σε όλα τα μήκη, τα πλάτη, τη σωλότητά σου. Δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Σαφώς όμως πολλοί άνθρωποι μπήκανε για προσωπικό συμφέρον. Ή, άμα το θέλετε, η μάζα που συστρατεύτηκε από την αρχή στον Αρτέμι το Σόρα ήταν μια ανάμεικτη μάζα. Ουφολόγο. Δεν έχει σημασία, λέω, τη λέξη ουφολόγο. Άλλος πήγαινε μετά να διαχτυμόπια το απόγευμα, άλλος πήγαινε το βράδυ, άλλος έβλεπε μεταμορφωμόσαντε τα γάλματα, άλλος διάβαζε ό,τι βλακεία γελιότητα χαζάρικη ή του χάους εκεί έξω. Δεν πάταγε κανένας πουθενά. Ο άλλος πήγαινε μοναστηριακούς τουρισμούς και τελικά είδε το φως σε εμάς και μπήκε. Ο άλλος πήγαινε, ήταν ψάλτης στην Εκκλησία, ο άλλος ήταν μασόνος, ο άλλος ήταν Ιαχωβάς, αλλά δεν μας ενδιέφερε. Ο άλλος ήταν στην Ιρλάνδα του, ο άλλος ήταν στο χασίσι του. Ο καθένας λοιπόν είχε χιλιάδες πάσεις και δεν έχει σημασία, η αποστασία έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Τα χαράγματα είναι πάρα πολλά. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα μεγάλο κομμάτι να τεθεί ένας τεράστιος οργανισμός με μια πραγματική τεχνολογία χτισμένος και για να μην χτυπηθεί και για να προστατευτεί, αλλά να βγάλουν όλοι οι άνθρωποι τους εαυτούς τους. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πολλά παλικάρια, θα πω, πολλές ελάνιες ψυχές που νιώθουν πια. Πέρασε ο καιρός, κατανόησαν, αντιλήφθηκαν. Πραγματικά είναι τεράστιες οι ψυχές και μεγάλος αριθμός στην Ελλήνων Συνέλευση. Ο πιο μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι έξω από την Ελλήνων Συνέλευση που αντιλαμβάνεται στην ακρίβεια όλο το τεράστιο εγχείρημα. Είναι μαζί σου αλλά δεν έχουν γίνει μέλη ακόμα. Αυτό το τεράστιο φρένο που δεν έχουν γίνει μέλη είναι γιατί παλιά σκαλώματα της Ελλήνων Συνέλευσης, επειδή γινόταν με μια κάστα ανθρώπων και με ανθρώπινο δυναμικό χωρίς να ελέγχεις τίποτα, και πολύ από το δυναμικό αυτό ήταν προδοτικό μέσα μας, υπήρχε προδοτικό υλικό μέσα μας στην Ελλήνων Συνέλευση, όπου καταστρατηγούσε πολλές φορές για ιδίων όφελος αλλά και για αποστατικούς χειρισμούς αποστολής που ήταν μέσα μας. Δηλαδή θυμάμαι παλιά έναν προδότη, δεν θα πω ονόματα, πολλοί θα τα ξέρετε, ένας προδότης που τον διώξαμε, αν το θέλετε, ενώ του δώσα και μια εβδομάδα διορία, έλεγε σε όλα τα γραφεία με τους παλαιούς πολεμιστές μέσα στα γραφεία, μη φέρνετε πολλά άτομα, μη γράφετε πολλά μέλη για να διαχειριστούμε τα λεφτά τόσο ώρα που θα φέρει για τους Δήμους. Δηλαδή, έχω γνωρίσει όλα μου τα χρόνια σε αυτόν τον αγώνα
Γι' αυτό λέω πρέπει να γίνουν ιστορικά και να κρατήσουμε ιστορικά βιβλίο, γιατί έχουμε μια μεγάλη ιστορία, το πώς περάσαμε, το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και τι άθλοι έχουν γίνει, αλλά και τι προδοσίες και πώς αντιμετωπίσαμε τις προδοσίες, πώς αντιμετωπίσαμε τις σύντριγγες, πώς αντιμετωπίσαμε την κάθε γελιότητα που αυτή θα εισέρχεται συνέχεια και συμφιλατεί μια τεράστια δυναμική, πολεμική, δυναμική όλης ισολότητας των ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα. Το μεγάλο επίτευγμα είναι να φτιάξω μια πραγματικά σοβαρή βάση που να πατάει στα θέμελά της και όχι τα λαμάκια. Σήμερα λοιπόν, αγαπητέ μου πρόεδρε, τι αγαπητέ, τι πρόεδρος εσύ, σώρα μου, μετά να βρίσκουμε το σώρα. Είσαι τόσο τρελός, τόσο ημίτρολος, τόσο οξύμορος, τόσο άθλιος που ούτε ίδρυμα δεν μπορεί να σε δεχτεί. Δεν υπάρχει θεραπεία για σένα. Δεν υπάρχει. Ωστόσο όμως έχουμε πολύ πολύ παλιά σκαλώματα, όπως έχουμε συναντήσει, γιατί τις αναφορές που έχω εγώ στην ολότητά τους δεν τις έχετε εσείς συνέγινες. Άρα το τι συμβαίνει μέσα στα γραφεία μου και το τι συμβαίνει μέσα στις ψυχές, άμα το θέλεις, που απαρτίζουν τα γραφεία μου, μόνο εγώ το ξέρω. Εγώ μπορώ να δω. Εσύ λοιπόν, όταν έρχεσαι και μου λες για τα γραφεία μου, είσαι ή βλάκας ή προδότης. Πώς θα έρθει κάποιος να μου πει τι γίνεται στα γραφεία μου? Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται στα γραφεία μου. Εσύ θα μου πεις τι γίνεται στα γραφεία μου? Με τι άποψη θα μου το πεις εσύ, ενώ εγώ έχω όλο το πακέτο και του καθενός, και δεν έχει σημασία πώς εκδηλώνεται. Ψάχνει μια αφορμή να κάνει αυτό που κάνει. Ακόμα και ο προδότης πώς θα εκδηλωθεί? Όπως και τώρα βλέπουμε μερικά, δηλαδή όταν λέω μερικά, 10 παρτάλια είναι, τα οποία δεν πατάνε στις θέσεις τους. Ούτε παρτάλια πρέπει να τα πω, αρρωστημένα είναι. Και ήταν άρρωστα από την αρχή. Αλλά όταν έρχεται ένας ακόμα και βλάκας, που για μένα όταν θα μιλάει, με προσβάλλει ο τρόπος που το λέει. Γιατί το λέει τόσο γραφικά όλο αυτό το τεράστιο που έχω δημιουργήσει και που έχουμε δημιουργήσει όλοι οι συνέλληνες. Το οποίο όλο αυτό το τεράστιο που δεν αντιλαμβάνεται, που είναι μια τεράστια δυναμική, που είναι μια τεράστια αλήθεια. Με χιλιάδες εκδηλώσεις, με χιλιάδες προβολές, εκθέσεις έχουμε εκτεθεί. Είμαστε οι μόνοι και είμαι ο μόνος που έχω μιλήσει για τις ρίζες της Εβραήλας, της Ιωνίλας, του ψεύδους, των δογμάτων, χωρίς να φοβάμαι τίποτα. Και τι να φοβηθώ? Τι να φοβηθώ, την αλήθεια? Όλο αυτό που συμβαίνει για τεράστια θέματα όπως η ανεξάρτητη αρχή, όπως το δεν έχει συσταθεί βουλή σε σώμα και χιλιάδες αλήθειες που είναι τα θέμελα της ζωής και της υποδούλωσής σου, αλλά τελικά βλέπεις αυτό το άτομο να μην έχει καταλάβει τίποτα και να σε ρωτάει. Αυτός ο βλάκας τώρα δεν μπορεί να του κόψω το δικαίωμα να του πω δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να είσαι μαζί μου. Έχω τόσο τεράστια μεγάλο πρέπει που έλα και εσύ βλαμμένου, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις δε βλαμμένο ότι είσαι από εκεί μέχρι εκεί. Τι άλλο να αναζητήσεις παραπάνω? Βιάζεσαι κιόλας. Έχεις και τα δικά σου. Ήρθες και για το, αν το θέλεις, και για το προσωπικό σου όφελος. Να έρθεις. Αφού το προσωπικό σου όφελος τελικά είναι μαζί με το ολικό όφελος. Δεν μπορεί να διαχωριστεί. Το έχω βάλει από την αρχή. Ήρθες λοιπόν για το προσωπικό σου όφελος και πρέπει εμείς να συζητάμε το προσωπικό σου όφελος. Γι' αυτό όταν συζητάς και είσαι εκεί για το προσωπικό σου όφελος, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να δεις το ολικό. Άρα δεν εργάζεσαι και δεν εργάζεσαι για το ολικό. Εργάζεσαι για αυτό το φτηνό, το γελίο το δικό σου και κάνεις ό,τι πολεμάς. Αυτό συνέβη πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα κακοσκήμενα συνεχώς έρχονται και βλέπουν οι αποστάτες και η αποστασία μας φυγκομετρούν κάθε μέρα. Βλέπουν το ελαφρύ κομμάτι του χαρακτήρα. Βλέπουν τη γενιότητα που κάθεσαι και μη ψημυρείς συνεχώς, χωρίς να δράσεις επί του καταστατικού, χωρίς να δράσεις επί της δύναμής σου, επί της πρωτοβουλίας σου. Και εδώ έχω μεγάλα παραδείγματα. Ξέρετε τι είναι που για πρώτη φορά εμφανίστηκε ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος, θα λέτε γραφεία, μα δεν είναι γραφεία. Είναι γραφεία του οργανισμού του τοπικού του δικού σας. Άρα για πρώτη φορά πήρε τη δύναμη του τοπικού οργανισμού. Είναι οργανισμός. Έχει την ίδια αξία και αξιώσεις ό,τι έχει και η κεντρική ασύ. Ένας οργανισμός μικροσκοπικός, όπου έχει τα ίδια καταστατικά και τους ίδιους κανονισμούς και τα πλαίσια τα λειτουργικά, αλλά και τα πρωτόκολλα λειτουργίας σύνθεσης, τα ίδια. Αυτό σε κάνει από μόνο του ολότητα. Άρα έχουμε πολιτείες και τηρούμε την ισοπολιτεία, τον ίδιο καταστατικό, της όλης της δυναμικής που έχουμε. Έχεις λοιπόν στη δύναμή σου και στα χέρια σου τον τοπικό σου οργανισμό.
να βγάλεις mail, να γράψεις τα mail, να καταλάβουν όλοι, να καταλάβουν την ελευθερία τους, την απελευθερωσή τους. Όχι αυτό που θέλεις εσύ. Γιατί εσείς του μεταφέρετε το δικό σας πόνο και το δικό σας παράδειγμα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τη σύνθεση του φορέα μας. Απ' την άλλη, πολλά γραφεία έχουν μείνει με κάποια παλιά στελέχη που φυσικά δεν έχουν καταφέρει να αξιωθούν, με αποτέλεσμα παρέμειναν, άρα έχουν και μείωση, έχουν κατάπτωση αυτά τα στελέχη. Το λέω στέλεχος, μέλος. Αυτά τα μέλη λοιπόν δεν ανελήφθηκαν, δεν περπάτησαν στην πορεία της ανέλυξης τους, δεν προχώρησαν τον οργανισμό. Ο οργανισμός είχε 50% μέλη, 200, μετά λοιπόν αρχίσανε να καταπέφτουν στον οργανισμό, να κάνουν τα δικά τους, δεν τηρούσαν τα καταστατικά, δεν τηρούσαν τη διαδικασία. Η έπαρσή τους πολλές φορές τους γελιοποίησε, άλλους τους γελιοποίησαν τα κόμπλεξ, άλλα το ηλίθιο γελίο μυαλό τους, άλλα τα χαραγματά τους, οπότε έκαναν προσωποπαγές στο γραφείο. Σήμερα λοιπόν έχουμε αναφορές που υπάρχουν γραφεία με 200 μέλη και 250 μέλη και υπάρχει μια συνελληνίδα ή συνέλληνας, παλαιός συνέλληνος, ο οποίος δεν πάνε τα μέλη γιατί είναι αυτός ο βλάκας εκεί. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος χαλάει το γραφείο. Άρα βλέπετε πως ένας άνθρωπος, οι δύο μπορούν να χαλάσουν ένα γραφείο και να κόψουν την ένωσή σας. Και αυτά τα πλαμένα έχουν και άποψη. Έχουν και άποψη, ξέρουν και στρατηγική. Και τα μέλη τα έχουν συγχαθεί, δεν θέλουν να τα βλέπουν. Μέχρι χτες όμως η κεντρική δεν είχε την οργάνωση όλη αυτή. Πέρα από τις περιφέρειες, έτσι ώστε τα πρωτόκολλα λειτουργίας να θέτουν και οι επιτροπές που συστήθηκαν τώρα να μπορέσουν να βάλουν σε σειρά και νοικοκυριό τα γραφεία. Διότι οι απαιτήσεις της τρέχουσας μάχης και πολέμου που έχουμε δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έπρεπε λοιπόν να περάσουμε, να πιστοποιηθούμε, να αποδειχτούν πάρα πολλά πράγματα, να αποδειχτούν και πολλές γελιότητες παλαιότερων προδοσιών ή νεότερων τώρα. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε όλα τα μέλη, σε όλη την Ελλάδα, όλα τα social media, με κάποιους γελίους προδότες, που πάντα θα έχουμε τέτοιους. Δεν θα ξεχάσετε ότι πάντα θα έρχονται προδότες, φτηνότεροι ή ακριβότεροι, με γελίες υποθέσεις και προφάσεις, να σου διαλύσουν την ένωση. Άρα λοιπόν είδαμε ότι στους νεότερους προδότες μας, πριν από αυτή την προδοσία, και δεν τη θεωρώ προδοσία αυτό, τώρα 5 γελία, 10 ονόματα που λένε ό,τι να είναι, δεν σας καταλαβαίνω, άντε στον κοιάδα όλοι μαζί. Άρα λοιπόν βλέπουμε την προηγούμενη σύσταση της προδοσίας να λένε παντού και να διαδίδουν που εσείς τους ακούγατε, αλλά εδώ είναι η νόηση. Εσύ ακούς κάτι, δεν μπορείς να νόησεις τι σου λέει ο άλλος. Εσύ διαβάζεις κάτι και αυτό είναι ψέμα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ψέμα. Ή δεν μπορείς να μπεις στην αμφισβήτηση για να ψάξεις την αλήθεια. Πρέπει να σου πει ο κάθε βλαμμένος, ο κάθε γευτοπράκτορας ο οποίος έχω γράψει και έχω αποδείξει. Ο προδότης και ο αποστάτης είναι πάντα ηλίθιος, δεν έχει καν στοιχείο ευφυΐας. Σας φαίνεται εύστροφος από τις κινήσεις προδοτικές που κάνει. Στη βάση, στην ουσία του. Είναι γελίος, είναι ηλίθιος πάντα. Και πάντα θα χάνει. Και δει με μένα. Δεν πρόκειται, είδατε πόσοι προδότες και όλοι πάνε στο διάλογο και άλλα. Και μετά δεν έχουν τι άλλο να κάνουν με μέλη μας στη ζωή τους. Ασχολούνται μόνο με την ένωσή σου, πώς να τη διαλύσουν και πώς να διαλύσουν αυτό που, που αυτοί υπερασπιζόσανται, που αυτοί πολέμησαν γι' αυτό. Πιο ηλίθιος πεθαίνεις. Δεν υπάρχει πιο γελίος από αυτόν. Μόνο που το στήριξε ένα χρόνο, δύο, τρία, μίλησε, έκανε μεγάλωση και τώρα εναντιώνεται, είναι σαν εναντιώνεται στον εαυτόν του. Τόσο γελίος είναι. Και φυσικά, όχι με αποδείξεις, ούτε με αποδεικτική διαργασία, με γελιότητες. Παντού δεν λέγανε λοιπόν σε όλα μας τα στελέχη, τα καταστατικά δεν είναι καλά. Του έλεγες γιατί δεν είναι καλό. Δεν είναι. Γιατί. Δεν σου εξηγούσε, σου έλεγε μια μπαρούφα. Από τότε έβγαλε ένας χεσμένος τέτοιος άνθρωπος, ένας γελίος τέτοιος ρακέτη, ένα τέτοιο πλάσμα γελίο. Ένα καταστατικό να είναι καλά, να το πάρουμε και εμείς ρε παιδί. Γιατί δεν βγάλετε ρε ένα καταστατικό να το δούμε. Εγώ δεν είδα στον αέρα ένα καταστατικό να πει αυτό δεν είναι καλό. Δεν μας εξηγείς γιατί δεν είναι καλό. Δεν πειράζει ρε βλαμένε, τι να μας εξηγήσεις. Βγάλε μας ρε ένα καταστατικό να το δούμε. Να το δούμε. Βγήκε ποτέ κανένα. Μπορείς να μου απαντήσεις Γιάννη ή ποιος είναι εκεί στο κοντρόλ. Βγήκε ένα καταστατικό. Δεν είδαμε ποτέ. Ποτέ δεν είδαμε. Παιδί μου να πει αυτό δεν είναι καλό, αυτό είναι καλύτερο. Είναι δικαιότερο. Έβγαλε ένα σένα. Δεν έβγαλε. Αλλά δεν είναι καλό.
Έξω δεν λέγανε ότι ο πολιτικός φορέας είναι άκυρος, δεν πάει στις εκλογές, δεν περνάει στις εκλογές. Μα με, αυτό το, με αυτή τη γελία καραμέλα και με χιλιάδες άλλες καραμέλες ήσασταν 1,5 χρόνο. Πήγαμε στις εκλογές, Γιάννη. Πήγαμε και δύο φορές κιόλας. Μπράβο. Είναι εντάξει τελικά, εγκριθήκαν όλα, εγκριθήκαν οι διαδικασίες μας, τα συνεδριά μας. Μπήκαμε επισημότατα, στίβο τον πολιτικό, επισημότατα. Ας έκανε και 2,5 μήνες ο Άριος Παπανέγκρη, εγκρίθηκε. Μπράβο. Άρα λοιπόν όλη αυτή η καραμέλα την ξεχάσατε. Μα 1,5 χρόνο παλεύατε με αυτές τις γελιότητες και κάποιοι εκεί έξω δεν ξέρανε τι συμβαίνει. Τώρα λοιπόν που μάθατε τι συμβαίνει, γιατί δεν τους διαλύετε αυτούς αυτά τα γελία υποκείμενα. Αλλά σήμερα συνεχίζετε πάλι να συζητάμε επί της συζήτησης. Μπορώ να σας πω κύριοι, όσοι δεν καταλάβατε, σας το λέω θρασός, μπορείτε να αποχωρήσετε, μπορείτε να πάτε στο διάλο, πρέπει να μας αφήσετε, ακούστε τι θα σας πω, η σκιά σας, ακριβώς, η σκιά σας μας μαυρίζει τον τόπο που πολεμάμε, η ανάσα σας η βρώμικη και η τοξυγόνο που εμείς πολεμάμε. Μπορείτε να πάτε στο διάλογο και να μην μας ενοχλείτε. Δεν σ' αρέσει ο χώρος μας. Δεν κατάλαβες. Γιατί ρε αδερφέ είσαι εδώ και μας βρίζεις. Που βρίζεις τον ίδιο στον εαυτό. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν. Και για χιλιάδες άλλους λόγους. Με χιλιάδες γελιότητες. Δηλαδή δεν γίνεται να συνέχεια στα αυτιά σου να έχεις όλο αυτό το άδικο. Όλα αυτά τα ζωντόβολα. Που μάλλον δεν κατάλαβαν, αλλά από το απίθμενο θράσος τους θα σε βρίζουν και πρέπει να υπάρχει πρόσωπο γιατί δεν μπορεί να πει να γίνει συνέλευση. Και πρέπει να έχουν ένα πιασάρικο όνομα. Ποιον πιασάρικο όνομα. Αυτό είναι, θα ασκήσουμε. Αν θα ήμουν εκεί έξω, δε κολόπεδα, όλα εσείς τα ζαβά, παρτάλια, ηλίθια. Πραγματικά δεν έχω λόγια να χαρακτηρίσω τη συμπεριφορά σας, αλλά το αντικείμενο που έχετε γίνει. Και όλα αυτά τα ζωντοβολάκια τα 10 ή τα 5 χρωστάνε στην κεντρική, αν το θέλεις, τα 2, τα 3. Γιατί πήγανε στις εκλογές, είδανε την αχρηστία τους και δεν θέλουν να πληρώσουν. Ένα το κρατούμενο. Κάποιο άλλο ζαβό που βρίζει, ήθελα να του βγάλουμε ειδικό εξώδικο, λέει, για τη δασονομία. Δεν μπορούμε αγόρι μου να βγάζουμε εξώδικα. Δεν είναι παραγωγή μηχανής εξωδίκων ή Ελλήνων συνέλευση. Ένα άλλο ζαβό πουλάει φάρμακα. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Άρα λοιπόν την Ελλήνων Συνέλευση, αυτό το τεράστιο ανθρωποκεντρικό οργανισμό με το άπειρο δίκαιό του, έχει γίνει αντικείμενο. Ο καθένας να πουλάει τη γελιότητά του. Θα πω μερικά δείγματα να καταλάβετε. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν υπάρχει ένας δίθεν συνέλληνας, ο οποίος, όν και καλά, Αρτένι μου, πρόεδρέ μου, Μπουρμπούτσελα, με μια Βουλγάρα γυναίκα του πουλάει φάρμακα. Φάρμακα κατά του καρκίνου. Άρα λοιπόν οι συνέλληνές μου έχουν γίνει αντικείμενα της εμπορίας του ανθρώπου αυτού. Δεν θα εξετάσω αν τα σκευάσματα είναι νόμιμα ή παράνομα. Εγώ θα μπω στο γεγονός. Με ποιο δικαίωμα ρε πουλάς στον οργανισμό μας φάρμακα. Ξέρουμε τι δίνει στους συνέλληνες μας. Εάν και εφόσον λοιπόν είναι τόσο καλά, θα τα πουλάνε τα φαρμακεία. Αν είσαι και τόσο δυνατός, άνοιξε ένα μαγάζι, άνοιξε ένα γραφείο, άνοιξε μια εστία, μια μονάδα και κάνε διαφήμιση και όποιος θέλει να έρθει να αγοράσει. Έρχεσαι μέσα στο γραφείο μου και δίνετε και κάνετε εμπορία φαρμάκων και δισκευασμάτων. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Άρα λοιπόν έγινε εμπορικός ο οργανισμός, έτσι, οπότε είναι θύματα οι συνεγγινές μου που σήμερα, ναι, έλα εδώ να σε σώσω, εγώ να σε σώσω. Τον σώνεις, άνοιξε ένα γραφείο, να πουλάς νόμιμα. Γιατί έρχεσαι εδώ μέσα και πουλάς φάρμακα, ρε γάμο το κερατό μου. Υπάρχουν πολλά άδικα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στον οργανισμό μας, που σήμερα όλα αυτά τα ζωντόβολα φέρνουν και τηλέφωνο και βρίζουν και το σώρα. Πού λέγατε τόσο καιρό φάρμακα μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Να γίνει και κάτι και να μας σταυρώσουν εμάς. Τι δουλειά έχουμε ρε μαλάκι με να πουλάμε φάρμακα τα δικά σου. Εδώ είναι οργανισμός ανθρωποκεντρικός καθαρά με πολύ συγκεκριμένη δομή. Θα πουλάς με στα γραφεία μου τα φάρμακά σου και τα ρεζό. Αλλιώς άνοιξε μια έδρα και τραβά πουλά. Και όποιος θέλει να έρθει. Όχι να πουλάς φάρμακα μέσα στα γραφεία και να μου το παίζει συνέχεια και να σας σώσω και ξέρω εγώ.
και δεν έχεις ιδέα τι έχει γίνει και τι είναι εδώ μέσα. Κανένας δεν διάβασε καταστατικά του, αλλά όλοι τα υπογράψατε. Τα διαβάσατε, τα εκτελέσατε, τους κανονισμούς σας. Ένα άλλο μεγάλο θέμα. Βγαίνει λοιπόν σε κάποια γραφεία και αρχίζουμε λοιπόν μια άλλη πολιτική. Πέραν του φορέα, πέραν της ελληνοσυνέλευσης, πέραν της ενωσής μας. Μπαίνει λοιπόν μέσα γραφεία ένα σχήμα. Εν τω μεταξύ δεν έχει σημασία ποιος θα το πει. Η ελληνοσυνέλευση, τα γραφεία και οι οργανισμοί εκτελούν μόνο τις αποφάσεις του κεντρικού οργανισμού. Υπάρχει απόφαση να πουλάμε τα φάρμακα του κυρίου Χατζηπαπάρα στα γραφεία μας? Όχι, τότε και τα πουλάτε. Υπάρχει απόφαση ότι πρέπει να γίνουν εμπορικά κέντρα στα γραφεία μας και να αφήσουμε την πολιτική μας, να αφήσουμε τη γραμμή μας, το στόχο και το σκοπό μας και να πουλάμε του βλαμένου τα φάρμακα ή την κάθε γελιότητα? Όχι, τότε γιατί το εκτελείτε? Με ποιο δικαίωμα το κάνετε? Πάμε παρακάτω. Άλλο σχήμα. Τίποτα παιδιά, βάσει του νόμου τάδε, παίρνουμε το περίπτερο συναλλαγματικές και αυτό λέγεται χρηματογράφο και το υπογράφουμε και το δίνουμε στην εφορία. Υπάρχει καμία απόφαση διοικητικού συμβουλίου? Όποιος και να έρθει από το 9, δεν έχει δικαίωμα κανένας από το 9 μόνος του να σας πει τίποτα. Δεν έχει δικαίωμα κανένας από το 9 χωρίς να έχει πάρει απόφαση του Συμβουλίου των 9 να σας πει κάντε αυτό ή βάλτε εκείνον. Όποιος έχει κάνει κάτι από το 9 που σας έχει δώσει εντολή, διαταγή και συμβαίνει, μου δίνετε τώρα το όνομα στην Επιτροπή Διαφάνειας Ελέγχου να τον εσκίσω. Το 9 δεν μιλάει ο καθένας μόνος του, μιλάει σαν 9. Άρα στο 9 έρχεται σε Συμβούλιο, μπαίνει ένα θέμα και από εκεί αποφασίζεται να το κάνουν όλοι, όχι να το κάνει ένα γραφείο. Άρα δεν μπορεί ακόμα αν μου πείτε ότι μας το είπε αυτός. Ποιος είναι αυτός ρε που στο είπε? Ποιος είναι αυτός ρε βλαμμένο που στο είπε? Έχει απόφαση συμβουλίου? Όχι. Τότε τι συλλογικό όργανο έχουμε? Τότε πώς είμαστε μονάδα ρε συλλογικοί που ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει? Έχετε τρελαθεί όλοι εκεί έξω. Έχουμε τον τεράστιο ανθρωποκεντρικό συλλογικό οργανισμό μας και ο καθένας σας λέει τι να κάνετε. Και ποιος είναι αυτός που σας το είπε? Ποιος είναι αυτός να τον εσκίσω λοιπόν που σας είπε τι να κάνετε? Κανένα δεν έχει παραπάνω και δεν μπορεί να πει τίποτα εάν δεν πάρει ακριβώς την απόφαση του όργανου. Το όργανο είναι το 9 για τον πολιτικό φορέα. Και το συμβούλιο της κεντρικής είναι το όργανο. Αυτό θα έχει συμβούλιο που σημαίνει απόφαση. Η απόφαση θα έχει πάρει άση όλο το σκεπτικό, όλο τα σκεπτικά, θα έχει ήδη φτάσει σε ένα απόλυτο επίπεδο και τότε θα βγει έξω. Άρα λοιπόν έχετε απόφαση να λέτε στους συνέλληνες και να τους ψήνετε να υπογράφουν μια συναλλαγματική και να την πηγαίνουνε. Όχι ότι αν την κάνει, αν το θέλει ο καθένας, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να βάλει στον κροκτό ό,τι γουστάρει, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, να κάνει ό,τι θέλει, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και όλες οι επιλογές του. Αλλά σαν Ελλήνων συνέλευση έχουμε δώσει τέτοια εντολή. Υπάρχει πουθενά καμία τέτοια απόφαση από συμβούλιο? Όχι. Τότε γιατί το εκτελείτε? Για να βασανίσετε τους συνεγγυνές μου και γιατί το κάνετε με τα γραφεία μου? Και αφού είναι τόσο καλό, γιατί είναι κεράτα, γιατί είναι προδότη, γιατί είναι γελίε, όποιος και αν είσαι και όποιος και αν είναι από πίσω και εμφανίστε τον να τον εσκίσω, γιατί δεν πάτε στη Νέα Δημοκρατία να τους πείτε να ξεχρεώσουν και εκείνοι χρωστάνε? Γιατί δεν πάτε ρε ζωντόβολο στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας να πουλήσει συναλλαγματικές και να τους πείτε ότι ξεχρεώνουν και έρχεσαι στα γραφεία μου ρε καμιμένα? Πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία, τρέβα στο ΣΥΡΙΖΑ, τρέβα να πούμε στα κουμούνια που είναι εκεί εργατόκοσμος να πούμε να ξεχρεώσουν, γιατί δεν πάτε και έρχεσαι στα γραφεία μου? Γιατί είναι δαιμονισμένο έρχεται στα γραφεία και κάνεις τέτοια πράγματα? Έχεις και ένα καταστατικό. Εσείς δεν συνέλληνες, γιατί υπακούνται αυτά τα ζώα? Γι' αυτό για χιλιάδες λόγους φτιάχνουμε τα πρωτόκολλα και θα τα δούμε τώρα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν λεφτά από τους συνέλληνες για να φτιάξουν τη συναλλαγματική που θα τους ξεχρεώσουν και είναι χρηματογράφου. Πόσο γελία πράγματα είναι αυτά ρε. Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Υπάρχει καμία απόφαση συμβουλίου? Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στα γραφεία μου. Κατά τα άλλα τα γραφεία μου στο στόχο και στο σκοπό. Αλλά ως ώρας που είναι στη φυλακή είναι προδότης. Άρα μαστίγωμα που θέλετε, θα σας μαστιγώσει η ίδια η ζωή. Θα σας μαστιγώσει ο ίδιος ο βίος. Βλαμμένα, όλοι ξέρετε μέσα σας τι έχετε κάνει. Κοιτάτε, γι' αυτό δεν έχει κανένας προδότης. Όλοι οι προδότες διαλυθήκανε και όλα αυτά τα σκουπίδια πήγαν στον κοιάδα χωρίς κανείς να τα πειράξει από μόνα τους. Τι σογγελία είναι. Φτάνουμε σε ένα άλλο επίπεδο, τα γραφεία μας. Ναι, τα γραφεία μας τίποτα. Έχουμε κόκκινο στυλό. Μπαίνει λοιπόν ένας μέσα και δεν φτάνει αυτό. Τον πάτε και σε άλλα γραφεία. Φωνάζετε και τους συνέλληνες. Δεν τους φωνάζετε να κάνετε ένα συμβούλιο για τις δράσεις σας και για να μαζέψετε μέλη. Τον φωνάζετε να τους μάθετε να υπογράφουν με κόκκινο στυλό που σημαίνει σε ελεύθερος, που σημαίνει γράφουμε στα παπάρια μας όλους, πάμε στα δικαστήρια, δεν τρέχει τίποτα, δεν πληρώνουμε τίποτα
και λέτε βλακίες και μπούρδες. Και αυτό το κάνατε μες στα γραφεία μου. Δηλαδή, στα γραφεία σας, δηλαδή, στο σπίτι σου. Δεν σέβεσαι το καταστατικό, δεν σέβεσαι τον οργανισμό σου, δεν σέβεσαι τίποτα και δεν φτάνει που κάνεις εσύ τη γελιότητα. Παρακρυφά, χωρίς να το μάθει η κεντρική ή εγώ παράδειγμα, το έχεις πάει και σε 15 γραφεία, σε 20, σε 50, έχετε αρχίσει όλοι και έχετε φύγει από το στόχο και το σκοπό και υπογράφουμε με κόκκινο στυλό, λουλούδια, πετρούλες, εκκλησίες της καλοσύνης και μπουρουμπούρου. Πεςτε μου ρε αν εσείς είστε μέλη, πεςτε μου ρε αν εκεί έξω εσείς είστε μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, του δικού σας οργανισμού Ελλήνων Συνέλευση. Πεςτε μου ρε αν είστε μέλη του δικού σας οργανισμού. Ρε έχετε προδώσει τον εαυτό σας. Μάλιστα. Έρχεται ένας πίτουρας από τον Καναδά, σας πει στα γραφεία και σας λέει έθνος μας, Ελλάδα μας. Και δεν ξέρει τίποτα άλλο το μαλακισμένο. Είναι τόσο αμόρφωτο, τόσο ζώο που δεν ξέρει τίποτα άλλο. Δεν ξέρει τίποτα από σένα, δεν έχει διαβάσει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα. Είναι ψάρτης, είναι δαιμονισμένος μασόνος, αυτός ο Κωνσταντακάτος. Στον όρκο που πήγε να γίνει στον Απόλλωνα, έφυγε τρέχοντας να μην κάτσει καν. Δεν βλέπεις ρε το ζώο τι είναι. Ορκομοσία δημόσια έγινε να πείτε τον όρκο και αυτό έφυγε τρέχοντας. Δεν βλέπεις τι χάραγμα έχει μέσα του το δαιμονισμένο. Ξέρετε πόσα τέτοια δαιμονισμένα είναι. Τα οποία είναι μαζί μου. Ναι, Ελλάδα εσύ. Μην φάμε και τίποτα, μην ξεχρεώσουμε και το σπίτι, μην κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Αλλά δεν έχουν προσφέρει και τίποτα τα διαόλια. Σου φέρε ένα μέλος, άνοιξε ένα γραφείο, πόσα μέλη σου φέρε. Τι έχω να έκανε. Υπάρχει και το άλλο το αντικείμενο. Χαζός είναι Έλληνας. Αλλά πάλι δικό μας είναι. Είναι τόσο χαζό που έχει μείνει 3 χρόνια στο ίδιο γραφείο με 4 ανθρώπους που φεύγουν εκεί 2, μένουν 2, μένει ο χαζός, ο χαζός. Δεν τον θέλει κανένας στην περιφερειά του που έχει 15.000 κόσμου και πάει και κάνει δράση αλλού. Αλλού κάνει δράση. Το Σαλονίκι, το όπου πάει. Λέει μετά το μαλακισμένο ότι χάλασες όλες. Βρε ζώ, μένει στον πολύγυρο. Μα ο πολύγυρος έχει 15.000 κόσμου. Από 15.000 κόσμου. Πόσα μέλη στο γραφείο. 20, 15, 30, 100 και δεν σε θέλει κανένα. Αλλά πας και κάνεις δράση αλλού και είσαι μεγάλος αγωνιστής. Οπότε εσύ είσαι, ναι τίποτα, σε θέλει να συνελεύσει να σε βάλει και πρόεδρο. Σε χρειάζεται. Τι γίνεται εδώ. Αυτό το ζωντανό έπρεπε να βρει ανθρώπους και αυτό έπρεπε να βρει, να καταλάβει την έλλειψή του. Γιατί όταν μιλάει με την Τουντούκα με προσβάλλει προσωπικά, νομίζει ότι είναι καμία στη λαϊκή και λέει έλα ρε, έλα, 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 πού είσαι, για δεν έρχεσαι, αν θέλει να είσαι, έλα στην Ελλήνα συνέλευση. Άμα δεν έρχεσαι, αν θέλει να είσαι, βρε, είσαι, έλα ρε. Ρε, με αυτόν τον τρόπο θα μαζέψεις μέλη. Θα κάτσει λοιπόν ο Τάσος να εξηγήσει, ξέρετε ποιον Τάσο λέω. Δεν έχει σημασία αν είναι δικό σου. Σημασία έχει για αυτό που, για αυτό που κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Και δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει πίσω. Να μπουν κάποιοι άνθρωποι στο γραφείο, να αρχίσει να ανεβαίνει, να φουντώνει, να ανθίζει το γραφείο και αυτό να κάνει τις εργασίες που πρέπει. Και όχι να είναι πρόεδρος ή να είναι οτιδήποτε, δεν πάμε και πουθενά. Δεν το είδες τον το καημό, αφού είναι καημός, δεν το βλέπεις. Δεν μπορούμε με πορδές και με καημούς να πάρουμε ούτε χώρα ούτε να φτιάξουμε τα γραφεία μας. Οπότε προσβάλλει και μόνο που ενημερώνει, λες. Ο άλλος φεύγει και λέει, καλά, αυτά είναι τα μελισσίνια συνέλευση. Αυτό είναι βλάκα, θα δω τι να, πού να πάω. Δεν θέλει να έρθει. Πού να πάει. Δεν βρήκε κάτι να εξηγήσει, να καταλάβει. Έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε, συνέλληνες, έλα ρε, για την Ελλάδα πάμε, για, έλα πάμε. Είναι σαν τον Ελλαδάρα, χτυπάν παλαμάκια σαν τον Ολυμπιακό. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να εκτελεστεί και να είναι η πρώτη φορά που μπαίνει νοικοκυριό ο πολιτικός φορέας. Πήγαμε στις εκλογές και είδαμε άτομα τα οποία τελικά ούτε στο χώρο σου, έτσι, ούτε στο χωριό σου δεν πήρες ψήφο. Δεν πού μπάδρε κακομύρι, δεν μας πειράζει όμως εμάς, το κοίμασαι, δεν πειράζει, ναι, δεν κατάλαβες τι θέλει. Τι κατάλαβες ρε βλαμμένε, ότι δεν θέλουν την ελευθερία, τον πλούτο, τη δύναμη, δεν κατάλαβες ότι τα μούτρα σου δεν θέλουν ψήφο, δεν έχουν ψήφο. Μερικοί όχι όλοι, γιατί άλλοι δεν γνωριζόσατε. Αλλά κάποια παλιά στελέχη, δηλαδή στις Σέρες. Όταν κάνω μια ομιλία εγώ και μαζεύω 6.000 κόσμου και αφήνω μια πρίκα στις Σέρες. Και δεν μιλάω για όλα τα παιδιά Σέρες, ένα συγκεκριμένο που βγαίνει τώρα και βρίζει. Ο οποίος να πούμε χρωστάει και, χρωστάει και από τις εκλογές. Και από τις 2 εκλογικές αναμετρήσεις χρωστάει τα ψηφοδέλτια στην κεντρική, αλλά τώρα δεν θέλει να πληρώσει τις κεντρικές ιστορίες. Και εκεί κάτω γραφείο σου είχε 50-60-70 μέλη μέσα, 80. Έδιωξε τα μέλη, δεν σε θέλει κανένα, έχει μείνει 4, έμεινες μόνος σου. Μετράς το Σύριο πόσες μοίρες είναι, βλάκα, λες και μας νοιάζει, λες και θα πας εκεί και θα χάσεις το ραντεβού. Λες ότι μπουρδα θέλεις.
και τελικά δεν αντέχεις ούτε τον εαυτό σου, αλλά σου φταίει ο σώρας. Ο φορέας είναι εκεί, δικό σας, στα χέρια σας όμως, έτσι. Τι να κάνει ο σώρας το φορέας, αφού δικός είναι ο φορέας εκεί, εσύ πρέπει να μαζέψεις τον τόπο σου. Αν δεν σε θέλουν τοπική σου, κάτσε λίγο πίσω να μπει κανένας άλλος που κάθεσαι εκεί σου και καλά, που σου είπε άλλος το παλιάλογο ότι να μοιράσουμε τα λεφτά, αλλά αργήσαμε τα λεφτά και τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που πρέπει λοιπόν να καταλάβετε, όλα τώρα μιλάω για τα σπασμένα τα παιδιά, τα οποία έπρεπε ούτως ή άλλως κάποια άτομα να μπουν στην άκρη. Έχουμε άλλη περίπτωση, δεν έχω μία, έχω πολλές περιπτώσεις. Γραφείο το οποίο μη ψημυρεί ένας βλάκας εκεί μέσα που το άνοιξε από την αρχή, που βοήθησε να άνοιξε από την αρχή, τα μέλη του όμως θούν το γραφείο. Και βγαίνει λοιπόν στο διαδίκτυο και λέει μη ψημυρίες και ναι και τι θα κάνουμε και δεν θα το κρατήσουμε και τα μέλη του πίσω κρατάνε το γραφείο και θέλουν να το στούν στο διάλογο. Και δεν μιλάνε τα μέλη γιατί νομίζουν ότι αυτό το άτομο το έχουμε τόσο ανάγκη εμείς γιατί είναι παλαιός. Είναι δυνατό να συμβαίνει? Πρέπει να το αφήσουμε? Να πάμε πού με αυτό? Πρέπει λοιπόν κάθε φορά να βλέπετε τις ανάγκες και τώρα υπάρχει τεράστια ανάγκη. Και ήρθε και μόνη της δηλαδή ανάγκη να ξεβγάλει και κάποια άτομα τα οποία φαίνεται και όλο το ποιόν τους. Το ότι έτρεξες και μοίρασες προσπέκτους μόνο γι' αυτό είσαι αδερφέ και να μην μιλάς. Γιατί αν μιλήσεις μπορεί να κάνεις και ζημιά με αυτά που θα πεις, αν δεν έχεις καταλάβει τι πρέπει να πεις. Εγώ θα σας πω να κάνετε το εξής για να καταλάβετε το επίπεδο. Θα μαζέψετε όλες τις ομιλίες, ό,τι δράση έγινε με τον Ντούκα. Θέλω να ακούσετε τώρα εκ των υστέρων και να βάλετε όχι ένας, να μπείτε 10 άτομα και να ακούσετε. Τι λένε στις Ντούκες. Τότε το κάναμε για να σας δώσουμε θάρρος και να βγείτε, να πάρετε το μικρόφωνο που ντρεπόσασταν να πιάσετε το μικρόφωνο. Μετά θα πρέπει να κάτσετε να ακούσετε τι λέγατε στις Ντούκες. Μπούρδες λέγατε. Θα μπορούσατε να είχατε δομήσει κείμενο γραμμένο και να λέτε, ε? Δεν πειράζει, το κάνουμε τώρα. Όμως θα δείτε τι λέγατε στις Ντούκες. Και θέλω να κάτσω απέναντι, σου φωνάζει από την Ντούκα ένας. Και ότι εσύ θα γίνεις μέλος. Για πήγαινε να δείτε τι λέτε στις Ντούκες. Και όχι όλοι, υπάρχουν άνθρωποι στις Ντούκες που λένε σωστά. Υπάρχουν και άλλοι όμως, όχι μόνο κάνουν καβαλέ, αλλά δεν πρέπει καν να πιάνουν μικρόφωνο. Ή αν πιάσουν, να πιάσουν ένα κείμενο γραμμένο. Αλλά πάρτε να δείτε τι λένε στις Ντούκες. Και θα καταλάβετε μετά τι πρέπει να γίνει. Άρα πρέπει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Και όχι να ψημύρεις, επειδή δεν τα καταφέρνεις. Θα κάνεις μόνο αυτά που πρέπει. Δεν φτάνει που δεν κάνεις αυτά που πρέπει. Έχεις και άποψη και γεωστρατηγικές και στρατηγικές και πολιτικές. Και γιατί είναι μαλακισμένο την άποψη στρατηγική, δεν την έκανε μες στο φορέα σου. Αφού έχεις δικό σου, φορέα. Ό,τι είναι η κεντρική μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ο πολιτικός φορέας μη κερδοσκοπικός είναι. Ό,τι κάναμε για την κεντρική, ό,τι κάναμε για τον πολιτικό φορέα, έχουν κάνει και όλα τα γραφεία. Το ίδιο καταστατικό έχουμε, πάμε. Άρα, αφού είσαι ένα οργανισμό δικό σου, γιατί τη στρατηγική σου δεν την έκανες, κύριε Πουλάκη μου? Θες να έρθει ο Σόρος να την κάνει? Μα την έχει γράψει, μα την έκανες αυτή που έγινε. Αυτή που σου έχει ήδη καταθέσει, την έκανες, την εκτέλεσες. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια αναδιάθρωση πάρα πολύ σοβαρή για τον πολιτικό μας το φορέα. Θα κοπούν αυτόματα τα κακοσκήμενα, είναι η μεγάλη ευκαιρία ή να συστρατεύσουν τα μυαλά τους να καταλάβουν, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει διαγραφή και φυσικά είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια της όλης δράσης να αρχίσετε να κάνετε ένα ιστορικό. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί αυτά είναι μεγάλα παραδείγματα και δείγματα για το τι θα... Μα θα έρθουμε πάλι κι άλλο, θα δει κι άλλο. Και κάθε φορά που θα σου λέει κάποιος εσύ θα πρέπει αυλαμένο, φύγε. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, εδώ και δύο μήνες, φυσικά γνώριζα αρκετά, γι' αυτό εδώ και δύο μήνες πιάνω τα πρωτόκολλα. Δύο με δυόμισι μήνες με τα παιδιά στην κεντρική, με τα επιτελικά στελέχη, δημιουργούμε τα πρωτόκολλα λειτουργίας που έφτασε η ώρα. Μετά την εκλογική αναμέτρηση, βέβαια, εκλογική αναμέτρηση, δεν ήταν για να ματώσουν την Τουρκία, την Ελλάδα και την Μισή Αμερική. Γιατί τελικά δεν ήσουν αόριμος να την πάρεις, απ' τη μία. Απ' την άλλη, εμφανίστηκε τεράστια κλοπή και τι κάνουνε. Και πώς το κάνουνε και πώς γίνεται και αυτή τη στιγμή έχεις τόσα τεράστια όπλα πολιτικά. Να τους χτυπήσεις την αλήθεια, όχι να τους χτυπήσεις με προπαγάνδα. Σκες αυτό που συμβαίνει. Δεν κάνεις όμως. Δεν κάνεις τίποτα όμως. Και οι εκπομπές σας θα πρέπει να στρώσουν και τα γραφεία θα σου βαρεθούν πάρα πολύ και θα μπει ένα πραγματικό σύστημα το οποίο είναι μέσα από τα πρωτοκολλά μας να μην ξαναγίνουν τέτοια περιστατικά. Είναι η τελευταία φορά που συστρατευόμαστε πια, γιατί τώρα υπάρχει όγκος, γιατί μέχρι χτες συνέγινες μου δημιουργούσαμε και ανοίγαμε γραφεία με οποιασδήποτε δυνάμεις.
4, 5, 6, 8 άνθρωποι μαζεύονταν τη φυγή. Μετά δεν κάνανε αυτό που έπρεπε, οπότε ξερενόταν και αυτό εσείς το λέτε γραφείο. Δεν γίνει γραφείο αυτό, ούτε οργανισμός. Ο οργανισμός είναι μια τεράστια δυναμική και δυνατότητα να αναπτυχθεί στην περιοχή του και να δώσει τη γραφή των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την ένωση της ολότητάς τους. Η ένωσή μας, όπως είδατε και στο τελευταίο κείμενο, η ελευθερία, είναι όποιος φεύγει από την ολική ολότητα της ελευθερίας ή της δημιουργίας του, είναι αποστάτης. Που σημαίνει, έξω από αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει και αυτό συμβαίνει σήμερα. Άρα, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο, η ελευθερία μας, που τη λέτε απελευθέρωση, η απελευθέρωση σου για να έρθει θα πρέπει να έχεις την ελευθερία σου, άρα θα πρέπει να ενωθεί η ολότητα των ανθρώπων. Η ένωσή σου είναι η ελευθερία σου. Και η απελευθέρωσή σου έρχεται γιατί ενώθηκε η ολότητα της ελευθερίας σου. Από εκεί και πέρα, επειδή σήμερα δεν έχουμε πολίτη, κανένας εκεί έξω δεν είναι πολίτης, σύμφωνα με την πραγματική δομή του πολίτη, δεν υπάρχει. Τώρα το λένε πολίτης Γερμανίας, μα δεν υπάρχει πολίτης Γερμανίας. Πολίτης Ελλάδος. Ο πολίτης είναι Έλληνας άνθρωπος, τέλος. Είναι άνθρωπος, δεν έχει να κάνει με Γερμανία, με Ρωσία, με Αμερική. Και ο πολίτης είναι η ολότητα της ελευθερίας του. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε την ολότητα της πολιτικής, την ολότητα της ελευθερίας μας, για να δημιουργήσουμε την πολιτεία μας, όπου η πολιτεία θα δημιουργήσει πολίτες. Εμείς δεν είμαστε ακόμα πολίτες. Και δει με όλο αυτό το χαμό που γίνεται έξω. Άρα λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πραγματικά αποδεικτικές διεργασίες για να ενωθεί ο άνθρωπος στην ολότητά του, και σήμερα δεν μπορεί να ενωθεί γιατί αδρανείς, δεν έχεις σχέδιο, δεν έχεις πρωτοβουλία και δεν θέλεις, και όσοι θέλετε είστε λίγοι, άρα πρέπει να θέλετε όλοι μαζί, και τα στοιχεία είναι μέσα μας. Έχω πάρα πολλά που δεν θέλω στον αέρα να πω, περιπτώσεις τι συμβαίνει στα γραφεία. Δηλαδή ανοίγει ένα γραφείο γιατί τσακωθήκαν τα δύο, άρα μαζεύονται οι 10 που πάνε με εκείνον και ανοίγουν ένα, άρα δεν δημιουργούν από εκεί και πέρα, δεν προχωράνε, απλά ανοίξαν ένα άλλο. Ανοίξε έναν οργανισμό, τον άνοιξες, ωραία, εκτελέσαι. Εκτελέστε. Και επειδή δεν ξέρατε πώς να εκτελέσετε, γιατί ήταν αυτό το μάζεμα που κάναμε, ήταν λοιπόν να ανοίξουμε τα γραφεία, να βγάλουμε τη δυναμική μας προ έξω. Σαφώς έχουν αγωνιστεί πολλοί άνθρωποι να βγει, αλλά δεν σημαίνει ότι αγωνίζεσαι και κάποια στιγμή μου λες ο αγώνας μου. Τον αγώνα σου τον ακυρώνεις όπως ακυρώνεις και τη ζωή σου. Έχω ξαναπεί. Έχεις οδηγήσει 1.000.000 χιλιόμετρα στη ζωή σου. Και δεν έχεις πάθει τίποτα. Κάνεις μία στραβοτιμονιά και τελειώνει η ζωή σου. Σε ποιον θα ζητήσεις ρέστα που έχασες τη ζωή σου? Από μένα. Άρα όταν είσαι σε ένα αγώνα 5 χρόνια, δεν υπακούς, δεν εκτελείς. Δεν υπάρχουν και τα όργανα για να εκτελέσεις, ούτε να σε ελέγξουν. Δεν σε λέγανε, οπότε έκανες ό,τι ήθελες. Και έλεγες και την μπουρδά ήθελες. Και έκανες και τα πηγαδάκια σου. Δηλαδή τώρα, το ότι υπάρχουν προδότες και διαγεγραμμένα στελέχη, τα οποία είναι προδοτικά και χαρακτηρισμένα από τον οργανισμό μας, και εισέρχονται σε κάποια γραφεία ή βλέπουν άλλα στελέχη, αυτό και μόνο είναι κακουργηματικό. Καλά ρε, βλέπεις τον Γελίον και κάθεσαι και κουβεντιάζεις μαζί του. Άρα εσύ δεν είσαι εκείνος συνέλευση, είσαι ίδιο προδότης. Και ενδεχομένως να είσαι και αύριο συνεργάτης. Τέτοια ραντεβού έχουν γίνει πολλά. Από τη στιγμή λοιπόν που κάθεσαι με τους προδότες και συζητάς, οι οποίοι είναι αντίθετοι στον οργανισμό και συνεχώς βάλουν κατά της ενωσής σου, κατά του οργανισμού σου, κατά της αλήθειας, όλα αυτά τα συχάματα που υποστηρίζαν τη θέση τους και τον εαυτό τους, και τώρα έχουν συχαθεί και τον εαυτό τους, και εσύ πηγαίνεις εκεί να συζητήσεις, έχεις φύγει ήδη. Απλά είναι θέμα χρόνου να μας το ανακοινώσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά, να μην σας κάνει εντύπωση, μερικά από αυτά τα 10, τα 8 πόσα είναι, έχουν συζητήσει με τους προδότες και έχουν ανοίξει τις πόρτες τους. Οπότε είναι ανοιχτή. Και απλά θα πάνε στο διάλογο μαζί με αυτούς. Δεν θα κάνουν και τίποτα. Γιατί στο τέλος τέλος, όχι μόνο όπως έχει αποδειχθεί και είναι, φεύγοντας από εδώ αγόρι μου, τι έχεις να κάνεις, πού να πας? Σε οποιοδήποτε άλλο γραφείο κομμάτων είναι τα κόμματα εκεί, δεν μιλάς, κάνεις ό,τι σου λένε. Εδώ έχεις πρωτοβουλία να εκτελέσεις σε δικό σου οργανισμό και δεν θες το δικό σου οργανισμό. Αλλά βρίζεις τον Αρτέμητος Ωρα, ο οποίος είναι ο μόνος που κάνει φυλακή από όλους. Βλέπεις έναν από την Αγίνα Συνέλευση άλλο να κάνει φυλακή. Κάνω μόνο εγώ. Και κάθεσαι ένα μπορδέλο μέσα στη φυλακή. Μου έχουν φάει κοργή και κάθομαι και κάνω το μαλάκα για να σοφρονιστώ, για να μην ξανακάνω πολιτικό φορέα και να μην ξαναφέρω 600. Και γιατί σε έχω ενώσει και κάνω φυλακή και με λες προδότη, ρε σιχάμα. Δεν σε θέλει, ούτε οι αποστάτες δεν σε θέλουν. Είσαι τόσο βρώμικος που και αυτοί ακόμα οι αποστάτες έχουν σεβασμό. Και σε μένα αλλά και σε όλους μας.
Γιατί ο Αποστάτης έχει πάρει θέση απέναντι. Δεν με πρόδωσε ποτέ κανένας Αποστάτης, ρε βρωμιάρη. Πάει, σου λέει είμαι εκεί, εγώ αδερφέ αυτό είμαι και σε πολεμάω καθαρά. Εγώ είμαι αυτός, εσύ είσαι αυτός. Okay. Μα δεν με έχει προδώσει, με πολεμάει, αλλά δεν με έχει προδώσει. Εσύ βρε γελίο σπέρμα, βρε βζό, είσαι μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Έχεις στα χέρια σου οργανισμό και με προδίδεις. Ή δεν είσαι χειρότερος από κάθε Αποστάτη που δεν σε θέλουν ούτε αυτοί. Είσαι τόσο σκουπίδι που ούτε οι Αποστάτες δεν θέλουν. Γιατί αυτοί είναι πιο κύριοι από σένα. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν σε προδώσει ο Αποστάτης, κάνει τη δουλειά του κανονικά. Την αποστασία του, ρε παιδί μου, το ξέρεις, αυτός είναι. Εσύ που είσαι εδώ, μας πήρες αγκαλιά, έφαγες μαζί μας, χαχά, σήκωσες τη σημαία, Προεδρέ μου, Αρτέμι μου. Μετά με βρίζεις, ρε Όργιο. Λες και σου πήρα τίποτα, σου έκανα κάτι. Ή σου στέλνεις τον οργανισμό, ή σε έδιωξα. Ρε μόνος σου δεν βρίζεις τώρα να φύγεις. Μέχρι χτες έδιωξε κανένας. Και να σε βάλω και σε μια σειρά, σου πω, αδερφέ, μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, γιατί εκείνο δεν το μπορείς. Άσε τον Πέτρο να το κάνει καλύτερα. Άσε τον Αχιλέα να το κάνει πιο καλά. Και θα παρέξεις και δεις, και εσύ, γιατί σου πήραμε τη θέση. Που πολλές φορές έχει γίνει. Άρα λοιπόν έχω τεράστια εμπειρία του τι συμβαίνει ανάμεσά σας. Και ξέρουμε όλες τις διορθωτικές πορείες του οργανισμού μας. Ούτε φόβος, ούτε γελιότητα έχουμε, ούτε τίποτα. Και δεν υπάρχει πουθενά. Όλα αυτά είναι πλαστικά και ψεύτικα. Ενώ σου μόνο στη μονάδα της ελευθερίας σου όπως το έχω θέσει από την αρχή. Δεν είπα από την αρχή για να πάρετε αυτόν τον πλούτο πρέπει να ενωθείτε όλοι. Ναι ή όχι. Γιάννη. Ήσουν πολύ σαφής, αρχηγέ. Ήσουν πολύ σαφής. Ήταν η πρώτη σου κουβέντα. Ένωση Ελλήνων. Σε παρακαλώ. Ένωση Ελλήνων. Ήταν η πρώτη σου κουβέντα, αρχηγέ. Μα από το 12 πρέπει να ενωθεί η μονάδα του έθνους. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, από την ώρα που είπα συγκεκριμένα πράγματα. Ή όλοι ή τίποτα. Τουλάχιστον πάνω το 51%. Ωραία. Από τότε. Γιατί μπήκαν όλα αυτά τα θέματα τα προσωπικά. Εγώ διαπίστωσα σε όλα μας τα γραφεία ότι αντί να είναι στο σκοπό της ένωσης από την ώρα που βγήκε το εξώδικο, το οποίο βγήκε για να ενώσει και να υπογράψουμε όλοι οι Έλληνες ότι είναι κυρίαρχοι αυτόχθονοι θα γεννήσει, και δεν το λέμε εξώδικο όπως είπα, είναι εντολή αποπληρωμής. Αν θες να το κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή, τότε γίνεται εξώδικο. Δεν γράφει κανένα, μου έγραφε απάνω, εξώδικο. Και πρέπει να υπογραφεί από όλους τους Έλληνες, όπου αυτό να κοινοποιηθεί και φυσικά να συστρατευτεί όλος ο λαός για την απελευθέρωσή μας. Από τότε και μετά, με τεχνικές διαδικασίες, ακόμα και με αποστατικούς, ρε παιδί μου, το θέλετε. Γιατί κάποιοι κάνανε μεροκάματο στα νομικά, γιατί έτσι τους βόλευε, γιατί θα νικήσουν. Θα νικήσει τα δικαστήρια τα δικά τους. Δεν θα τα νικήσει ποτέ. Θα νικήσεις όλα και τα πάντα όταν τα πάρεις στα χέρια σου. Και θα νικήσεις όταν έρθει η ένωσή σου. Αλλιώς δεν πρόκειται να νικήσεις ποτέ. Ποια θα νικήσει, την δικαιοσύνη που αυτοί βάζουν τα παιδιά τους. Και άμα του πούν το δικαστή βγάλει αυτή την απόφαση, αλλιώς θα σε διώξουμε. Τι θα κάνει ο δικαστής. Θα βγάλει όποια απόφαση του πούν αυτοί. Άρα λοιπόν, πού είναι όλη σου η ολότητα, η ολοκλήρωση. Να συσπηρωθεί ο ελληνικός πληθυσμός. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία της εντολής αποπληρωμής, πρώτα για τη χώρα, γιατί και το έγγραφο γράφει συγκεκριμένα πράγματα. Το έγγραφο γράφει ξεκάθαρα αποπληρωμή όλων του εξωτερικού χρέους της χώρας. Για τη χώρα είμαι εδώ, παιδιά. Μέσα στη χώρα είστε κι εσείς, άρα θα απολαύσετε όλη την απελευθέρωση της χώρας. Όλοι αυτοί που ήρθαν και ήρθαν για ιδίων όφελος, να ξεχρεώσουν το σπίτι τους, να ξεχρεώσουν τη διαδικασία, ελάτε να ξεχρεώσετε, ελάτε. Σε αυτή τη διαδικασία χάθηκε το παιχνίδι της συλλογικότητας και πήγε σε προσωπικό, οπότε αρχίσαν οι κόντρες οι προσωπικές. Το οποίο εγώ δεν το έβαλα από την αρχή. Τώρα, αφού πολλές φορές στα δικαστήριά τους, είτε αυτές τις ημερομηνίες, είτε οτιδήποτε, και χάνουν και τις υποθέσεις που έρχονται πάντα τελευταία στιγμή στην Ελλήνων Συνέλευση, φταίει ο Σόρας. Κύριε, μέχρι εδώ και σήμερα είναι μια άλλη μέρα για την Ελλήνων Συνέλευση που θα καθαρίσουμε το σπίτι μας και δεν ισχύει τίποτα από αυτές τις γελιότητες που εγκαθιδρύθηκαν μόνες τους. Και όχι από την Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει κάποιους φιλικά προσκύμενους δικηγόρους, τους οποίους η ΕΣΥ νομικό σας συμβουλεύει ποιον θα σας δώσει για την περιοχή σας. Εάν θέλετε, τον παίρνετε. Εάν δεν θέλετε, να πάρετε όποιον θέλετε. Είναι προσωπική σας υπόθεση το κάθε κινητό σας και κάθε προσωπικές σας υποθέσεις. Αν δεν έχετε πλήρως το ρεύμα, αν σας το κόβουν ή το νερό ή οτιδήποτε, έχουμε την εξώδικη διαδικασία. Έχουμε την εντολή αποπληρωμή για να ενημερώσετε τις αρχές.
Αυτό για να συμβεί όμως θα έπρεπε σήμερα να είχαμε 2,5 και 3 εκατομμύρια εντολές αποπληρωμής και να έχουν δηλώσει 3 εκατομμύρια άνθρωποι ότι είναι αυτόφωνοι Έλληνες ηθαγενείς και ότι εμπαίνουν στη διαδικασία να αναγνωρίσουν τον πλούτο τους. Κάτι που δεν έχει γίνει. Γιατί? Γιατί πέσαμε στο προσωπικό. Πήγαμε λοιπόν να δούμε να ξεχρεώσουμε το σπίτι μας και δεν φέραμε το κάθε μέλος 20 υπογραφές, αλλά δεν αναγνωρίσαμε και ποτέ ότι είμαστε μέλη. Δεν αναγνωρίσατε ποτέ ότι είναι μέλη. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουν στη διαδικασία τα πρωτόκολλα. Μπαίνουν στη διαδικασία λοιπόν τα πρωτόκολλα λειτουργίας, τα οποία έχουν διαβαστεί. Δεν θεωρώ ότι δεν τα έχετε ακούσει όλοι. Υπάρχει ένα συμβούλιο και με τις επιτροπές των 36 ατόμων που είναι στην κεντρική διοίκηση. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα τα οποία είναι στις περιφέρειες, οπότε ανασυστήνονται οι περιφέρειες σε πολύ μεγάλη δράση με υπευθυνότητα ελέγχου τα πάντα για να δούμε τι γίνεται και να μπούμε σε λειτουργία. Και είναι και τα πρωτόκολλα των γραφείων των οργανισμών, όπου οι οργανισμοί είναι οργανισμοί, δεν έχετε καταλάβει τι οργανισμός είναι και δεν έχει καταλάβει κανένας ότι τι είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο σύμβουλος, ποιος είναι ο γενικός γραμματέας, τι κάνει ο γενικός γραμματέας, τι κάνει ο ταμείας. Ο ταμείας νομίζετε ότι είναι ένας που μαζεύει τα λεφτά, τα μετράει στο κουτάκι. Λοιπόν, βγήκαν τα πρωτόκολλα, θα μάθετε τι είναι ο ταμείας. Έχω πει ήδη σε όλα τα γραφεία και σε όλα τα... και σε όλες τις περιφέρειες να διαβαστούν τα πρωτόκολλα, να καλέσετε τα στελέχη και τα μέλη σας. Όποιο γραφείο δεν καλέσει τα μέλη σας, θα το καλέσει η περιφέρεια τα μέλη. Τελειώσανε τα ψέματα μέχρι εδώ είναι. Ο φορέας έχουμε τεράστια υποχρέωση και ευθύνη και στους προγόνους μας αλλά και στους απογονούς μας. Μέχρι εδώ είναι η γελιότητα, δεν ξαναπάει άλλη μέρα. Είναι υποχρεωμένα τα γραφεία να μας στείλουν εντός μια εβδομάδα αναφορά για ποιο λόγο συμφωνούν με τα πρωτόκολλα, αλλά και αν έχουν να συμπληρώσουν, άμα το θέλετε, να προτείνουν κάτι που έχουμε ξεχάσει και που θα θωρακίσει πιο πολύ τον οργανισμό. Οι οργανισμοί είναι έτοιμοι να δεχτούν πάρα πολύ κόσμο και όλοι θέλουν να ενταχθούν σε μια ολότητα ελευθερίας, σε μια ολότητα αλήθειας, δικαίου, χωρίς ο καθένας να μας λέει τις παραλαπίπες του, τις γελιότητες του και κάποια άρρωστα μυαλά θα πρέπει να τα κάνουμε στην άκρη από μόνοι μας. Εφόσον εμφανίζεται, άμα δεν εμφανιστεί δεν μπορούμε να το διώξουμε. Αν δεν εμφανιστεί και αν δεν δώσει δικαίωμα, δεν μπορούμε να το στείλουμε στον Κιάδα ή να το απομακρύνουμε, ρε παιδί μου. Από εμάς πρέπει να το απομακρύνουμε. Δεν γίνεται να έχουμε τον καρκίνο δίπλα μας και εμείς να αγωνιζόμαστε με σθένος. Και έχουμε πάρα πολύ τεράστιο αγώνα. Έχουμε να δομήσουμε όλη αυτή τη διαδρομή, αυτή τη λεωφόρο και δεν χρειαζόμαστε όλες αυτές τις γελιότητες δίπλα μας. Δεν κατάλαβες, δεν πειράζει, κάτσε στην άκρη να οριμάσεις να καταλάβεις. Αν καταλάβεις, ξανάρχεσαι. Δεν έκανες επανόρθωση δικαίου, δεν σας κάνει εντύπωση. Μέσα στη θάλασσα του εγωνισμού τους, όλα αυτά τα ζώα κανένα να μην επανορθώσει να πει ρε παιδιά, παρασύρθηκα ρε παιδιά. Δηλαδή μου δεν ήθελα, μου λάθηκα. Από εδώ και πέρα θα πάω σε επανόρθωση. Μα ένα δεν το έχει κάνει. Μα βλέπω και κάποια άσημα άτομα, ρε παιδί μου, που απλά ήταν φιλικά προσκύμενα σε εμάς, να με βρίζουν. Και λέω, καλά βρε Τζοντόβολο, με μένα γιατί τα έχεις βάλει. Μπαμπαμπα λέει, θα μας προδώσει. Είστε διάλο το σπέρμα του πατέρα σου που σε έκανε ζώο. Είστε διάλο από εδώ να μη σου πω. Όρνιο, είναι δυνατό να υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω να μιλάνε έτσι. Τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες εκπομπές, μα έχω πει όλα αυτά που έχω πει. Μα έχω κάνει. Μα έχω μια διαδρομή με αποδείξεις το τι έχω κάνει. Μα γίνεται να υπάρχουν τόσες συνεντεύξεις, διαδρομές, δράσεις, ομιλίες, κυνήγες, δύο δολοφονικές απόπειρες εναντίον μου, φυλακές, να με τρέχουν, να πηγαίνω σε δίκη με τα στοιχεία μου, όχι λέει τίποτα, θα σε δικάσουμε. Να έχω τόσες αποδείξεις και να με λες σε μένα προδότη, έχεις πρόβλημα γονιδιακό και πρέπει να απομακρυνθείς τώρα. Πρέπει καν να μην υπάρχει στο περιβάλλον μου και στο πεδίο μου. Πρέπει καν να φύγεις. Και φυσικά αν το θέλεις έτσι όπως θέλεις να προστατευτείς και από μένα. Φύγε στο διάλο. Πήγαινε στο διάλο εκεί που ανήκεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Να μου ζητάς απαντήσεις με όλα αυτά που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Καταρχάς δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχουν χιλιάδες απαντήσεις που πρέπει να κατανοήσετε. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση πια. Και όλα όπως έχω πει είναι στα χέρια σας. Εκτέλεσαν οι οργανισμοί. Οι οργανισμοί πρέπει να εκτελέσουν. Οι οργανισμοί είναι στα χέρια σας με τη δυνατότητά σας να εκτελέσουν. Και πρέπει να μπουν σε μια πραγματική ευθυγράμμιση τώρα. Και η πραγματική ευθυγράμμιση είναι τα λειτουργικά πρωτόκολλα που βγαίνουν. Και αρχίζουμε από την αρχή για να καταλάβουμε ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο σύμβουλος, ποιος είναι ο γενικός γραμματέας, τα οποία κάθε γραφείο θα πρέπει να κάνει με ένα του στέλεχος
εκπομπές των πρωτοκόλων για να καταλάβουν τα στελέχη. Και πρέπει να τα κάνουν όλα τα πρωτόκολλα εκπομπή, όλα τα γραφεία, να καταλάβουν τα στελέχη τους και τα μέλη τους. Και έχουν μια εβδομάδα διορία να μου φέρουν για ποιο λόγο συμφωνούν. Δεν μιλάμε να μην συμφωνούν, γιατί αυτό είναι η ολότητά τους, έτσι. Και φυσικά να ενημερώσουν όλα τα μέλη. Και όλοι ήμασταν μέλη. Πρώτα ήμασταν μέλη, κύριοι. Και μετά πήραμε κάποιες θέσεις. Αν δεν ήσουν μέλος, προσέχτε, μιλάω για απλό μέλος. Δεν μιλάω για ορκισμένο. Το ορκισμένο μέλος που ενδεχομένως έχει μπει σε προβοτική στάση απέναντι του οργανισμού του με φραστική έκφραση προβολή, αυτό πραγματικά είναι καταραμένο. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγυρίσει ποτέ. Είναι να φύγει τελείως. Ποιο καρκίνος πεθαίνεις, διώχτε το τώρα να μην το ξαναδώ. Απαγορεύονται να κρατάμε τα καρκινικά μας. Είναι σαν να κρατάμε τα φωτεύματά μας. Θα κρατάς τα σκατά σου στο σπίτι, μένιμα για ποιο λόγο, τα πετάς. Μα λέει δικά μου είναι, ναι ρε βλαμένο, όλα θα φας άλλα, θα βγάλεις κι άλλα. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβετε, μιλάω για απλό μέλος. Το απλό μέλος λοιπόν έχει πολύ συγκεκριμένη δομή η οποία περιγράφεται στο πρωτόκολλο των γραφείων. Πρέπει όλοι να διαβάσετε και να θυμηθείτε ότι είστε μέλη. Και θα διαβάσω λίγο από το μέλος και θέλω τώρα αυτό το μέλος που θα διαβάσω, αυτά είναι τα μέλη τα γραμμένα μας. Τορκισμένο. Τορκισμένο είναι αυτά που θα διαβάσω σύν τον ιερό όρκο που έχει πει. Άρα, αν ένα μέλος ορκισμένο έχει μπει σε συμπεριφορές τέτοιες με φράσος, έχετε καταλάβει ότι δεν είναι ούτε καν αποστάτης. Είναι ο ίδιος ο γόχος της κόλασης. Τι θέλει μαζί μας. Είναι τελειωμένο τέλος. Είναι τελειωμένο. Άρα λοιπόν, το μέλος που δεν ξέρει κανείς, απλά γράφεται, κάνει την αποπληρωμή και φεύγει. Και φυσικά με δεν θέλετε εξώδικο όπως έχω πει, δεν θα το ξαναπείτε εξώδικο. Είναι δουλειά που πληρωμής, αδερφέ. Άμα θες πρέπει να πάρει πρωτόκολλο μόνος σου και μην φτάνεις με εξώδικο. Που σημαίνει δεν πληρώνεις τον επιμελητή. Όλα αυτά που πληρώνεις τον επιμελητή και που κάνεις είναι δικά σου έξοδα. Είναι αυτά. Μην το στέλνεις τράβα το να πήγαινε το και πάρε πρωτόκολλο στην αρχή, είτε στη ΔΕΗ, είτε όπου ήδηποτε είναι. Ως πολίτης, ως αυτόχθονας Έλληνας θα γεννείς. Άρα, όλη αποπληρωμή είναι να οι αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς να αναγνωρίσουν τον πλούτο και τα δίκαια δικαιώματά τους. Και πρέπει αύριο το πρωί, με τη δομή που θα δώσουμε, γιατί υπάρχουν 23-24 δράσεις πόσες είναι, οι οποίες είναι που πρέπει να κάνει το κάθε γραφείο και βεβαίως η κεντρική και οι περιφέρειες θα βοηθούν σε αυτές τις δράσεις. Δεν είναι τίποτα, είναι παιχνίδι να μαζευτούν τώρα τα μέλη. Τώρα σε ξέρει όλη η Ελλάδα, σε ξέρει όλος ο κόσμος. Άρα θέλει σοβαρότητα να εξηγήσεις τον κόσμο. Μην του πεις για τις Έλληνες. Να του εξηγήσεις λοιπόν του ανθρώπου, να τον ενημερώσεις σωστά, να κατανοήσεις και να έρθει. Και δεν τον θέλουμε και στο γραφείο να έρχεται κάθε μέρα. Το γραφείο πρέπει να λειτουργεί με 2-3 άτομα στη βαρδιά του. Ούτε να μαζεύονται 15 άτομα μέσα, όπου τα 15 άτομα αυτά θα είναι μαζεμένα και όταν θα μπει μια γυναίκα μέσα, ένας άνθρωπος θα τον κοιτάνε όλοι με τα μάτια, τον εφάνε, και όταν θα πει παιδιά να με ενημερώσετε, τον ενημερώνουν όλοι μαζί, οπότε ο άνθρωπος θέλει να φύγει το συντομότερο. Αυτά κόβονται, τελειώνουν, αυτά που σας τα λέω επειδή γνωρίζω. Μην κοιτάτε που δεν έχετε εικόνα όλοι. Ναι, μεν εσείς θέλετε, αλλά δεν γίνεται. Σε όλο το γραφείο θα ενημερώνουν 1-2 άτομα. Το γραφείο θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και θα πηγαίνει κάποιος στο γραφείο ή για συνάντηση οτιδήποτε. Μπαίνουμε μέσα καπνίζουμε, να πίνουμε τσίπουρα, κάνουμε αυτά, αυτά, θα γίνει μια φορά. Γιατί θα έχετε συνάντηση όλοι μαζί τα μέλη. Τώρα κάθε απόγευμα τα γραφεία να είναι γεμάτα και να είναι καφενείο και μπαίνει κάποιος να ενημερωθεί και, και θέλει να φύγει το συντομότερο από εκεί και δεν θέλει να ενημερωθεί τελικά, βλέπει ούνους εκεί μέσα. Αυτό είναι μια πολύ άσχημη εικόνα για τα γραφεία μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν τα γραφεία του ΦΟΕΑ, του οργανισμού του Ελληνικής Συνέλευσης, θα δίνει τις πληροφορίες του, θα έχει τα αντιπά του, ορίστε εκεί δεν διαβάσει, θα σε εξηγήσω ό,τι θέλετε, θα κάνει την ενημέρωσή του ανθρώπου, τα δικαιώματα σας είναι αυτά, ο οργανισμός μας είναι αυτός, μπορείτε να γίνετε μέλος, του δίνεις και το μέλος να το διαβάσει ποιο είναι, να ξέρει ο άνθρωπος τι είναι το μέλος, είναι η ευθύνη, μόλις διαβάσει το μέλος θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και ότι αυτή είναι η μονάδα της ολότητάς του, της αλήθειάς του. Και όχι να του λέει κάτι που βρωμιάζει, με βρώμικα νύχια ή θυμάμαι ένα παλιάλογο που πήγαινε με γράφω στα χέρια και μίλαγε και με την πιτζάμα από μέσα, τι να θυμηθώ. Δεν πειράζει όμως, όλα τα κακό σύστημα. Είναι για να μαζέψουμε μια εικόνα και είναι μέσα στην ιστορία μας. Πώς ξεκινήσαμε, πού πήγαμε, πώς θα φτάσουμε, πού θα φτάσουμε. Άρα λοιπόν, ο μέλος του τοπικού οργανισμού, που κανένας δεν θυμάται εκεί έξω ότι είναι μέλος,
θα διαβάσω τώρα το μέλος. Θέλω να σκεφτείτε όλοι στην Ελλήνων Συνέλευση τι είναι το μέλος. Μετά τα ορκισμένα μέλη που είναι γύρω στα 5.000, εκτός από τα πρωτοσκυλάκια, θα βάλουν αυτό που θα διαβάσω συν τον ιερό του όρκο. Και από εκεί και πέρα θα καταλάβετε τι είναι το μέλος. Θέλω να σκεφτούν πόσα μέλη είναι μέλη, πώς έχουν διαπράξει σαν μέλη και τι πρέπει να κάνουν από την επόμενη μέρη. Και φυσικά υπάρχουν μέλη που έχουν και θεσμικές θέσεις. Φαντάσου τώρα να υπάρχει κάποιος ταμείας ή γενικός γραμματέας και να μιλάει έτσι μένα στον αέρα και να λέει μπούρδες. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι από σήμερα που γίνεται αυτή η εκπομπή έχετε μία εβδομάδα. Όλοι οι γενικοί γραμματείς των γραφείων, όλοι. Όλοι οι σύμβουλοι και όλοι οι προέδροι, όλα τα μέλη αυτά που ενδεχομένως υβρίζουν και θα βρεθούν σε δύσκολη θέση με κανένα like, με κανένα γελιότητα, δεν διαγράφεται κανένας μέχρι μια εβδομάδα. Εντός μιας εβδομάδας, όπως λέει και το πρωτόκολλο του Γενικού Γραμματέα και του Προεδρείου, πρέπει να πάρει τηλέφωνο το μέλος και να το συνεφέρει ή να δει τι ακριβώς είναι το πρόβλημά του ή να δει τι ακριβώς έχει φάει, τι φλασιά έχει φάει. Έχει δικαίωμα να του κάνει 2 ενημερώσεις. Αμέσως μετά, αν δεν συμμορφωθεί δημόσια, μας δίνει το όνομα για να πάει για οριστική διαγραφή. Σας λέω σε όλους. Όλα τα μέλη που έχουμε διαγράψει, που δεν είναι πάρα πολλά, αλλά αυτά που είναι, κοιτάξτε τι κάνουν τόσα χρόνια ή τόσο καιρό. Συνεχώς είναι στην ουρά σου και δεν μπορούν να φύγουν από την ολότητά σου. Δεν κάνουν κάτι δικό τους, δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Απ' την άλλη, αν μαζέψεις όλες αυτές τις ασθένειες που είναι με χιλιάδες μορφοποιήσεις, ο άλλος έχει κόμπλεξ, ο άλλος έχει άλλο κόμπλεξ, ο άλλος έχει άλλο σκάλωμα, ο άλλος έχει άλλη φλασιά, ο άλλος είναι τελείως βλάκας, ο άλλος είναι λιγότερο βλάκας, ο άλλος είναι τελείως, είναι και βλάκας, είναι και πονηρός. Είναι και πονηρός, είναι και χαραγμένος, είναι και κάτι άλλο. Όλοι αυτά, άμα τα μαζέψεις και τα βάλεις, δεν δημιουργείς τίποτα. Αυτά θα σφαχτούν και μεταξύ τους. Άρα δεν έχουν χώρο να φτιάξουν τίποτα, να πάνε κάπου. Έχουν κάνει αυτό που έχουν κάνει, είναι αυτό που είναι και δεν είναι για τίποτα. Απλά μένουν πιο έξω. Δεν έχουν κάπου χώρο να πάνε να διαλέξουν. Δεν έχουν να διαλέξουν. Δεν έχουν που να πάνε. Βγήκανε όλα τα άσχημα του εαυτού τους. Και εμφανιστήκανε για να τα δούμε κιόλας. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι, με το που φύγεις θα καταλάβεις τη διαφορά. Είσαι μέσα και λες μπούρδες. Όταν φας τη διαγραφή σου και θα κάτσεις εκεί σαν σκύλος και θα μας κοιτάς και δεν θα έχεις που να πας, ούτε να χαλάεις την ώρα σου, αλλά ούτε να δεις το δίκιο σου, αλλά ούτε να πεις μια κουβέντα, το μόνο που θα σου μείνει είναι να συνεχίσεις να βρεις εμάς. Τόσο ερωτευμένος είσαι. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχεις και τι άλλο να κάνεις. Γιατί αν είχες, θα το κάνεις. Πήγαινες όποιο χώρο θες. Τράβασε ένα γραφείο κάτι ανού κόμματος να πεις. Τράβασε μια εκκλησία σε ένα κατηχητικό να λες μπούρδες. Τράβα που θέλεις. Αλλά όχι εδώ. Εδώ είσαι να ελεύθερος, να κινηθείς όσο θέλεις, όπου θέλεις, να δημιουργήσεις, με πρωτοβουλία, με αυτά, να επιδείξεις και να δείξεις σε ένα τεράστιο όμορφο συναγωνισμό ότι είσαι ανώτερος, είσαι δυνατότερος, είσαι αξιότερος και να ανέβεις σε θέσεις, σε υποθέσεις, να σε ψηφίσεις, να σε κάνεις. Πήγαινε λοιπόν στη λύθη, κάτσε και κλάψε με τον εαυτό σου, αλλά επειδή δεν το καταλάβει ακόμα και επειδή όλα τα χωρισμένα έτσι κάνουν, είναι σαν να μου λέτε ότι η χωρισμένη θα πει να παντρευτεί. Ενώ είναι μόνη της συμβουλαμένη, ενώ ζει τη μαγκουφιά της, δηλώνει και δίνει στις άλλες συμβουλές πώς να χωρίσουν όλοι. Όλες οι χωρισμένες και οι χωρισμένοι θέλουν να χωρίσουν όλος ο κόσμος. Γιατί δεν ξέρει, μόνος του είναι. Δεν έχει τίποτα, αλλά ας χωρίσουν όλοι. Ακριβώς είναι. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα χάραγμα. Την ώρα που κυνηγάς την ελευθερία σου και την ώρα που είσαι στην αποστασία και έχεις εισέλθει στην ολότητα της αποστασίας, το μόνο που σου χαράζουν είναι να μην βλέπεις κάθε ολότητα που μαζεύεται. Γι' αυτό και μετά οι άνθρωποι, αν συσταθεί μια ολότητα ένωσης ελευθερίας, πέφτουν όλοι μαζί επάνω να τη φάνε, να τη διαλύσουν. Γιατί είναι το γονίδιο της αποστασίας. Δεν είναι γονίδιο, είναι το εμφύτευμα της αποστασίας να μην στεριώσει καμία ένωση. Γιατί οποιαδήποτε ένωση θα μεγαλώσει και θα φύγει από την αποστασία. Άρα κάθε ένωση ελεύθερης μονάδας είναι το βάνει στην αποστασία στη λύθη. Η αποστασία το κυνηγάει. Πώς το κυνηγάει? Μέσα από τα εμφυτεύματα και τα χαράγματα των ίδιων των ανθρώπων. Που οι άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι να λιώσουν και να διαλύσουν κάθε μονάδα ένωσης που θα βρουν μπροστά τους. Δεν τους ενδιαφέρει τι, αρκεί να μην ενωθεί τίποτα, ρε. Στα διάλογα, δεν σημασία. Αρκεί να υπάρχει έτσι ένα χάος. Γιατί αυτό τους έχουν χαράξει. Έτσι θα το καταλάβετε. Άρα γι' αυτό εμείς, η μονάδα μας της Ελλήνων Συνέλευσης, δεν έχει τόσο πόλεμο. Δεν έχει δεχτεί άλλο κόμμα. Τόσο ακόμα δεν υπάρχουν ρεύματα.
Έχει δεχτεί κανένας άλλος πόλεμο? Τόσο πολύ, τόσο μεγάλο και από μέσα. Βλέπετε πόσα είναι μέσα μας. Άρα σήμερα μπαίνει μια σειρά. Να καταλάβει το μέλος ότι είναι μέλος και κάθε μέλος θα καταλαβαίνει τι κάνει στην ολότητά του. Ξεχνώντας όλα τα άλλα. Αφήνοντας τα πίσω. Έτσι είναι ανάγκη σήμερα να τηρηθούν τα πρωτόκολλα λειτουργίας για να προχωρήσουμε. Η επόμενη μέρα από την εκπομπή αυτή θα έχει webinar με όλα τα γραφεία και με τις περιφέρειες, όπου θα μπουν τα θέματα ακριβώς επί τα έπειτος και θα λειτουργήσουμε στην ευθυγράμμισή μας. Γιατί τώρα είναι η ώρα, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με φύγεμα το θέλετε, εμείς που πρωτοστατούμε και με διαδικασίες τόσο ξεκάθαρες και αληθινές, όπου θα συστρατευτούν πάρα πολλά μέλη, αλλά για την Ελλάδα. Αν μέσα σε αυτή την ολότητα είναι και τα προσωπικά τους θέματα, βεβαίως να τους βοηθήσουμε να τα λύσουν. Αν μπορούμε. Ούτε οι ημερομηνίες να, να έχουν φύγει οι ημερομηνίες, ούτε να είναι πιο πίσω, είναι μέσα σε μια διαδικασία που πρέπει. Βεβαίως όλες οι βοήθειες στα μέλη μας θα υπάρχουν, εφόσον μπορούμε. Όμως προέχει η ολότητα των όλων στην ένωσή μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε καμία περίπτωση κανένα σου σπίτι και κανένα προσωπικό όφελος πάνω από την Ελλάδα. Διότι αν δεν έχουμε όλη την Ελλάδα, που είναι όλα μέσα, δεν έχουμε τίποτα. Κάθε μοναδούλα που θα ξεχρεωθεί ή που θα νιώθω ότι ξεχρεώνεται, θα χάσει την ολότητα, που εκεί θα διοικούν οι άλλοι. Άρα υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που πρέπει να συμβούν, έχουν ήδη δρομολογηθεί για να γίνουν και πρέπει να σοβαρέψει ο φορέας μας. Αμέσως μετά πρέπει να αρχίσουμε τα σεμινάρια στους υποψήφιους βουλευτές μας, που οι υποψήφιοι βουλευτές μας μέχρι τις επόμενες εκλογές αυτή είναι. Σαφώς μερικοί θα μείνουν πίσω, κάποιοι θα είναι δυνατότεροι. Είναι καινούργοι που θα πάμε για να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία για βουλευτές. Όχι να έχουμε ίσα ίσα, γιατί τώρα δεν μπήκατε σε εκλογική διαδικασία. Μπήκατε. Μετά θα πάμε σε εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει να έχουμε από τις αίρες 15 βουλευτές για να ψηφίσουμε τους 4, τους 5. Για την Κρήτη, για την Πάτρα, την Αθήνα. Που σημαίνει θα πάμε σε εκλογική διαδικασία και σε μια εισηγορία. Είστε 15, ωραία, να ψηφίσουν οι τοπικοί οργανισμοί, ποιους θα μας πάνε για εκπροσώπηση βουλευτών. Αυτή είναι μια όρημη διαδικασία μιας ελεύθερης μονάδας, έτσι ακριβώς όπως το έχω χαράξει από την αρχή. Άρα πρέπει να ξαναπάτε λίγο στην αρχή. Ωστόσο όμως, θα διαβάσω το μέλος και θα πρέπει όλοι να καταλάβετε ποια είναι τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης. Και βεβαίως, αν υπάρχει και κάποιο μέλος εγγεγραμμένο, όχι προδοτικό, να μας πει τι ακριβώς μπορούμε να συμπληρώσουμε εδώ σαν μέλος. Ή αν δεν είναι αυτό το μέλος του οργανισμού, δεν υπάρχει άλλο μέλος. Άρα πρέπει να κατανοήσεις ότι είσαι μέλος. Και αφού κατανοήσεις ότι είσαι μέλος, τότε να εργαστείς πάνω σε αυτό και να πάρεις οποιαδήποτε αξιωματική θέση. Αρχίζω και διαβάζω το μέλος του τοπικού οργανισμού. Το μέλος του τοπικού οργανισμού ΕΣΥ είναι κινητήριος δύναμη και η αρχή της ολότητας των Ελλήνων, της Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι ο ίδιος ο Ελληνάφοντος πολίτης. Το μέλος είναι αυτό που προϋπάρχει των πάντων στην Ελλήνων Συνέλευση. Είναι αυτό που αφιπνίστηκε, ενεργοποιήθηκε, διηγήθηκε και αναγνώρισε τη δικιά του απόλυτη αλήθεια και τα δικά του δίκαια και δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από το ελάνιο γένος του ως Ελληνάφωτος και δημιούργημα της μοναδικής πραγματικής, αληθινής, νομοτελειακής, ελάνιας δημιουργίας. Το μέλος πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό που εισέρχεται με δική του ελεύθερη βούληση στο δικό του μοναδικό παγκόσμιο ανθρωποκεντρικό οργανισμό ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης, όπου είναι η ολότητα της αλήθειας του δικαίου, της ίδιας δημιουργικής φυσιολογίας του και εμφανίζεται στο δικό του χώρο, στο δικό του ελάνιο πλανήτη, που φέρει την κωδική ονομασία Αγία Δήμητρα Άρτεμις, για να δημιουργήσει άπειρα στο άπειρο και να ζήσει ελεύθερος ως μονάδα και μέρος της οδικής ολότητας μονάδας της πολιτείας που διαβιώνει. Λέμε πολιτείας γιατί εσείς οι άνθρωποι ακόμα ανοείτε πολιτείες τα κτίρια. Δεν είναι έτσι όμως, το ιερό ελάνιο κείμενο της πολιτείας το καθορίζει. Ωστόσο χρησιμοποιούνται λέξεις και όροι για να αντιληφθείς, γιατί αν τον βαρύνουμε θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν θα καταλάβουν. Απλή τιμή και σεβασμό έχει το μέλος που ενώνεται στην ολότητα των ίδιων, των όμοιων, των αδερφών, του Έλληνα ανθρώπου πολιτών. Το τεράστιο εγχείρημα του ανθρωποκεντρικού οργανισμού ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης είναι να ενώσει ως μέλη ίσα, αλλά όχι ίδια, όλους τους Έλληνες πολίτες
στην Έλληνα συνέλευση, στην ενότητα του όλου και να βάλει τέλος στη μοναξιά τους. Διότι μόνο μέσα στην συνένωση, τη συλλογικότητα, την συλλογική δράση θα ανεληφθεί και θα δημιουργήσει ως Έλληνα άνθρωπος πολιτής τα δικά του δημιουργικά αποτελέσματα για όλα τα ελάνια δημιουργήματα στο δικό του ελάνιο πλανήτη. Σήμερα που ο ελάνιος πλανήτης μας για Δημητρά Άρτεμις, ο χώρος του χώρου της ελάνια δημιουργίας που δημιουργήθηκε για όλους τους Έλληνες ανθρώπους, δυναστεύεται και η παγκοσμιοποίηση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και όλες οι διοικήσεις των κρατών έχουν περάσει στα χέρια των αποστατών. Οι άνθρωποι επιβιώνουν σε διαιρεμένες κοινωνίες με χιλιάδες δόγματα, ψεύτικες ιδεολογίες, ομάδες, τάξεις, διαφορές, με αποτέλεσμα κάθε άνθρωπος να βιώνει μόνος, απομονωμένος, αποκομμένος στον μισό κόσμο και τη βαθιά κατάπτωση του στη λύθη της λύθης του και μάτια αναζητά να βρει. Τη χαμένη του ταυτότητα και τη χαμένη συνειδητότητά του στο ψεύτικο εικονικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τα σκοτεινά κέντρα εξουσίας. Άρα το μέλος έχει τεράστια υποχρέωση να καταλάβει την αλήθεια και την ανάγκη που δημιουργείται στο σήμερα. Να ενωθεί σε μια πραγματική ολότητα των δικαίων και των δικαιωμάτων του ίδιου του ανθρώπου που είναι ο ίδιος. Το μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης και Έλληνα άνθρωπος αυτόχρονητα γενής πολίτης είναι αυτή η απόλυτη αδιέρετη μονάδα όπου εμφανίζεται με τεράστια γενναιότητα και παίρνει ξεκάθαρη θέση με την ελληνικότητά του και την απόλυτη αλήθεια της φυσιολογίας του για να βάλει τέλος στην αποστασία και να βάλει τάξη στο δικό του χώρο διότι ο ίδιος το επέτρεψε συνειδητά να συμβεί. Και συμβαίνει άρα ο ίδιος ο Έλληνα άνθρωπος και μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης θα το σταματήσει και θα δημιουργήσει απόλυτα και αληθινά με το αξιακό του ελάνιο σύστημα του ίδιου και του πολιτεία ως Έλληνα άνθρωπος πολίτης αρκεί να νοήσει, να αντιληφθεί, να ενθυμηθεί και να αναγνωρίσει αυτός ποιος πραγματικά είναι, από πού προέρχεται και σε ποιο σχέδιο εντάσσεται. Με ελεύθερη βούληση, γιατί όλα και τα πάντα έγιναν για αυτόν ή για τον Έλληνα άνθρωπο πολίτη, που ως μέλος της ολικής ολότητας του ατόμου, του ανθρωποκεντρικού οργανισμού της ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης, θα ολοκληρώσει με ανδρεία, με τεράστια αρετή, το στόχο και το σκοπό και θα εγκαθιδρύσει την Ελληνοπολιτεία στις βάσεις της πραγματικής δημοκρατίας, δηλαδή δημοκρατίας κοινώς, και στα λειτουργικά πλαίσια του ελάνιου αξιακού συστήματος για όλα τα ελάνια δημιουργήματα Ελλήνων ανθρώπων στον πανταχού της υγείας και της πολιτείας. Η Ελλήνων Συνέλευση ουσιαστικά γεννιέται με τον όρκο νόμο κατά τη ζεύξη και διαίρεση των ίδιων των μελών. Έτσι δεν γίνεται. Γίναμε 10, διαιρεθήκαμε και φτιάξαμε όλα τα γραφεία, ξαναγίναμε 20, ξαναδιαιρεθήκαμε. Διάσπαση και αρμονία συνεχώς. Έτσι γίνανε μέχρι εδώ. Αλλά αν διαβάσετε τα κείμενα και αυτό που έχει συμβεί, θα δείτε την ταυτότητά σας, αλλά και όλη την πρακτική εφαρμογή που δημιουργείται ο φορέας και τα γραφεία, η δομή του δηλαδή. Που ενώνονται ως μονάδα σε ένα σώμα στο κοινό στόχο και σκοπό. Και έτσι αναπτύσσεται στο δικό μας χώρο, στο δικό μας ελάνιο πλανήτη, όπου εκδηλώνεται η ίδια η ελάνια μοναδική αληθινή δημιουργία που φέρνει μέσα της τεράστιες αλήθειες της φυσιολογίας όλων των παιδιών ανθρώπων. Με τεράστιες αποδείξεις και έχουμε, ασχετά αν εσείς δεν τις έχετε αξιοποιήσει, γιατί έλα μόνο το μάθαμε. Εσύ, οι άλλοι. Α, αφού τα μάθες εσύ, αφού εσύ είσαι μόνος, αφού εσύ είσαι. Είδες τελικά που εσύ δεν έχεις τίποτα. Είδες που τελικά εσύ είσαι ένα μικρό κυταράκι ατομικό του ατομικού συνόλου και πρέπει να καταλάβεις το ατομικό σύνολο. Στο δικό μας ελάνιο που φέρει μέσα τις τεράστιες αλήθειες θα το μέσα. Τεράστιες αποδείξεις ώστε να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της αποστασίας που τους οδηγεί στον αφανισμό της. Αλλά και όλες οι σπανιέρες τεράστιες αλήθειες της δημιουργίας τους. Επαρχής των πάντων, καθώς και της πραγματικής τεράστιας ιστορίας που έχει διαγραφεί από όλους τους Έλληνες ανθρώπους, ίδιους με εμάς που είχαν εμφανιστήκαν διέσον και δημιουργήσαν πριν από εμάς. Έτσι και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αφυπνιστούν, να αναγνωρίσουν, να ανθυμηθούν το δικό τους μοναδικό ανθρωποκεντρικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευση και ως απόγονοι και συνεχιστές τους να τιμήσουν, να σεβαστούν και με τις πράξεις που θα εκτελέσουν να γράψουν και να χαράξουν τις δικές τους μοναδικές σελίδες στον ιστό της ροής του αθάνατου ελάνιου γένου μας και της ιστορίας μας, στο δικό μας ελάνιο πλανήτη, βάζοντας τέλος στην αποστασία και με την ένωση των Έλληνων ανθρώπων να τεθεί σε τροχιά ανέλυξης. Το μέλος πρέπει να αντιληφθεί ότι ως μονάδα προϋπάρχει τον πάνω στην Ελλήνων Συνέλευση, όπου η συμμετρία μας πηγάζει από την ασύμμετρη μοναδικότητά μας, βρίσκοντας μέσα σε αυτή την ολότητα την ακριβή αξιοκρατική του θέση που του ανήκει και μπορεί σύμφωνα με τις δικές του μοναδικές και ιδιαίτερες ικανότητες του να προσφέρει στον οργανισμό και στην ολότητά του ως ένα σύνολο, ένα άτομο, στο ολικό του δημιουργικό σύνολο και στη μονάδα του όλου που πρέπει να λειτουργούμε στη δημιουργία μας. Το μέλος Έλληνα άνθρωπος πολίτης είναι ο ίδιος ο στόχος και ο σκοπός. Εσείς ο σκοπός. Το ίδιο το μέλος είναι ο σκοπός. Γιατί όλοι επικεντρωνόμαστε στον ανθρωποκεντρικό οργανισμό του ανθρώπου. Του Έλληνα ανθρώπου. Της μονάδας, της ολότητας.
εσύ είσαι κύτταρο της ολότερης μονάδας. Ας είσαι μονάδα ο ίδιος. Άρα λοιπόν το μέλος του Έλληνα άνθρωπος πολίτης είναι ο ίδιος ο στόχος και ο σκοπός. Που βράζει συνεχώς για να αφυπνίσει, να ενεργοποιήσει και να ενώσει τον Έλληνα άνθρωπο πολίτη. Στην ολότητα τον ίδιο, τον ίσο, τον άνθρωπο, τον αδερφό μου. Του ανθρώπου λοιπόν απαξιώντας οτιδήποτε πέραν της αλήθειας του δικαίου της δημιουργίας, κερδίζοντας έτσι την άπειρη τιμή και τον σεβασμό για την ένταξή του στον ανθρωποκεντρικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης. Όλοι οι Έλληνα άνθρωποι πολίτες πρέπει να γίνουν μέλη και μονάδες της ολικής ολότητας του όλου. Της μονάδας του πανίρου μοναδικού Ελλάνια Ανθρωποκεντρικού Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης, της ίδιας της Ελλάνιας μοναδικής δημιουργίας τους, που έρχεται από πολύ μακριά για να εκτελέσει. Για να εκτελέσει το σχέδιο που έχει χαραχθεί για όλους τους Έλληνες ανθρώπους. Για την πραγματική δικιά τους επανάσταση και επανένταξή τους στο στόχο και στο σκοπό της ύπαρξής τους. Για να πάρουν πίσω την αυθονία τους, τον πλούτο τους, την ισχύ τους, τη δύναμή τους, δηλώνοντας ως μονάδα Έλληνες άνθρωπος αυτόχθων ηθαγενής και μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης. Το μέλος με την υπογραφή ένταξής του στον οργανισμό και με την εντολή διαταγής αποπληρωμής, αλλά και γνωστοποίηση της υπογραφής και ύπαρξής της σε θεσμικούς παγκόσμιους και εθνικούς οργανισμούς, πιστοποιεί επίσημα, αναγνωρισμένα και απόλυτα τη μοναδικότητά του ως Έλλην κυρίαρχος αυτόχθων ηθαγενής, όπως ακριβώς το κάνει ο τεράστιος οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης, που έχει αναγνωριστεί και θεσμοθετηθεί στην ανώτερη δικαστική αρχή του τόπου μας, στον Αρεοπάγο, τη Βουλή των Ελλήνων, με πιστοποιημένες πολιτικές δράσεις, με τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και σε όλα τα θεσμικά όργανα που είναι στο Εθνικό Σύνταγμα, αλλά και σε διεθνή οργανισμούς, σε όλο τον παγκόσμιο ιστό, όπως Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ, Πεζικά Ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Άρα, το κάθε μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης με την ένταξή του έχει υποχρέωση να στηρίξει την υπογραφή του και να αφυπνίσει και άλλους 20 το λιγότερο Έλλην πολίτες, όπου θα ενταχθούν ως μέλη στον οργανισμό. Έτσι και όλα τα μέλη που θα ενταχθούν θα πρέπει και οι ίδιοι να θωρακίσουν και να στηρίξουν την υπογραφή τους ως Έλληνοι κυρίαρχοι αυτόχθων ηθαγενής, αφυπνίζοντας και εντάσσοντας ο καθένας άλλα 20 μέλη, όπου αυτό θα μεγαλώνει συνεχώς με γεωμετρική προοδευτική ανάπτυξη για την ολοκλήρωση της ολότητάς μας ως Ελλάνιο έθνος των Ελλήνων ανθρώπων πολιτών. Και είναι κατανοητό. Έτσι το μέλος, με οριμότητα, με νόηση και με ελεύθερη βούληση, αναγνωρίζει την ολότητα του όλου. Και με την Ελλήνων Συνέλευση συνεχώς δρά επί το έργο για να ενώσει τους πάντες την ολότητα των Ελλήνων της Ελλήνων Συνέλευσης για την εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας. Τα μέλη είναι η κινητήρια δύναμη και η ίδια η αρχή και η στήριξη όλου του οργανισμού, όπου τα μέλη με δημοκρατικές διαδικασίες ψηφίζουν και εκλέγουν άξια μέλη για να αναλάβουν διοικητικές θέσεις του οργανισμού ως Πρόεδροι, Διευθυνόν Συμβουλή, Γενική Γραμματεία Τοπικού Οργανισμού και Κεντρικό Περιφερειακό Διοικητήριο της Ελλήνων Συνέλευσης. Τα μέλη, σύμφωνα με τις ικανότητές τους και την αξιοκρατική τους θέση, σύμφωνα με τη φιλοτιμία που θα λάβουν από τα μέλη του οργανισμού, θα ψηφιστούν για να αναλάβουν άξιες θέσεις, όπου θα διαχειριστούν κεφάλαια και πλούτο για αναπτυξιακά έργα της πολιτείας μέσα από σημαντικές θέσεις σε επιτροπές, σε κρατικά και δημοτικά συμβούλια. Τα μέλη είναι εν δυνάμει αυριανοί βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων. Τα μέλη είναι εν δυνάμει βουλευτές ευρωβουλευτές. Τα μέλη είναι εν δυνάμει δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι στο Δήμο. Τα μέλη είναι οι εν δυνάμει υπουργοί, υφυπουργοί και κυβερνητικά στελέχη. Τα μέλη είναι εν δυνάμει περιφερειάρχες, τοπική αυτοδιοίκηση. Τα μέλη είναι εν δυνάμει εκπροσώποι του έθνους μας σε αξιωματικές θέσεις εξουσίας στο εξωτερικό, ως πρέσβεις, ως πρόξενοι. Τα μέλη είναι αυτοί που θα αναλάβουν κρατικές, λειτουργικές και εκτελεστικές θέσεις γεωπολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών συμφερόντων στην πατρίδα μας. Και στο εξωτερικό, τα μέλη είναι οι ίδιοι πολίτες που οι πολίτες δομούν την πολιτεία και είναι χιλιάδες οι θέσεις που τα ίδια τα μέλη ως πολίτες θα πρέπει να καλύψουν αξιοκρατικά και να διαχειριστούν την ευθύνη προς την ίδια την πολιτεία για να διαχειριστούν τον πλούτο, την ισχύ, τη δύναμη και την υγεία για όλο το Ελλάνιο έθνος μας. Είναι κατανοητό. Αυτό είναι το μέλος. Αυτό δεν είναι το μέλος. Όλοι οι Έλληνες άνθρωποι που ζουν και διαβιώνουν σήμερα στον πλανήτη. Γιάννη, ακούγομαι, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίως, αρχηγέ, απόλυτα και πάρα πολύ καλά. Γιατί αν δεν μου δίνεις κανένα σήμερα, μπορεί να κλείσω το τηλέφωνο και να διαβάζω στο καλώδιο. Όχι, αρχηγέ, διαβάζεις και ακούν όλοι. Απάντες. Όλοι οι Έλληνες άνθρωποι που ζουν και διαβιώνουν σήμερα στον πλανήτη, Γεια Δημήτρη Αρτεμή, πρέπει να αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν την κοσμική ευκαιρία που τους δίνεται να βάλουν τέλος σε ό,τι τους διαχωρίζει, σε ό,τι τους κομματιάζει.
Σε ό,τι τους δολοφονεί, σε ό,τι τους αφανίζει και τους κρατά σε απόσταση από την πραγματική γνώση, την πραγματική αλήθεια, τον πραγματικό πλούτο, τα δικά τους δίκαια και δικαιώματα και να ενωθούν στην Αθήνα συνέλευση ως μέλη του μοναδικού παγκόσμιου ανθρωποκεντρικού οργανισμού ΕΣΥ, όπου όλοι μαζί ως μονάδα λότα θα εγκαθιδρύσουμε την Αγία Πολιτεία, την πραγματική δημοκρατία μας και το Ελλάνιο Αξιακό Σύστημα, που είναι μονόδρομος για την ανέλυξη όλων των Ελλήνων ανθρώπων και της Ελλάνιας πολιτείας μας. Οι αρμοδιότητες του μέλους τοπικού οργανισμού ΕΣΥ αρχίζουν. Πρώτον, το μέλος έχει καθήκον να γνωρίζει την απόλυτη ακρίβεια, την καταστατική λειτουργία του δικού του μοναδικού ανθρωποκεντρικού οργανισμού ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης, αναγνωρίζοντας τον στόχο και τον σκοπό της απελευθέρωσης μας, αλλά και της ένωσής μας. Ναι, άμα δεν ξέρει τι κάνουμε, δεν ξέρουμε αν είναι μέλη. Άρα τελικά το μέλος που ήρθε να ξεχρεώσει και υπόγραψε, δεν είναι μέλος. Ούτε το μέλος τελικά που σήμερα γοητεύεται με γελιότητες, φεύγει, κράζει, βρίζει και βρίζει την εστία, τη μήτρα που τον εγέννησε ή που τον φιλοξένησε, άμα το θέλει η ένωσή μας. Αν είναι δυνατόν. Μα δεν υπάρχει επίπεδο, μα δεν υπάρχει κάπου να σταματήσει. Μα δεν υπάρχει όριο. Βλέπετε λοιπόν πόσο άσχημα είναι τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω με κάποιους ανθρώπους. Βλέπεις τελικά που δεν υπάρχει τίποτα να έχει μέσα αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει κανένα στεγανό, δεν έχει κανένα σεβασμό με αυτούς που έφαγε, που ήπια, που πολέμησε, που περπάτησε, που χαιρετήθηκε, που έλεγε ότι είναι συνέλληνας. Και αν είναι και ορκισμένος, καλά δεν συζητάμε τώρα, καταλαβαίνετε, ο Κωνσταντακάτος δεν είναι ορκισμένος, ούτε ο άλλος ο Κάης. Αλλά και άλλα που είναι ορκισμένα, κοιτάτε πώς κάνουμε. Δεύτερον, το μέλος έχει καθήκον να γνωρίζει και να τηρεί στην ακρίβεια τον εσωτερικό-εξωτερικό κανονισμό λειτουργίας του τοπικού οργανισμού με κάθε έκφραση και ενέργεια του, είτε μέσα είτε εκτός του γραφείου του τοπικού οργανισμού. Ναι, να ξέρει πώς άγιεστε φέρεστε, γιατί όταν είμαι μέλος, σε προσβάλλει και θα σου κάνει πάρα πολύ άδικο, κακό κατά κόσμο στον οργανισμό. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, κατάλαβε τι είσαι, κατάλαβε που πας, κατάλαβε τι κάνεις. Το μέλος έχει υποχρέωση να αναγνωρίζει τους άλλους ως ίσα μέλη με ίσες τις ιδιαιτερότητες, μοναδικότητες και διαφορετικότητες που φέρουν. Το μέλος έχει καθήκον. Το μέλος έχει καθήκον για την ίδια τη φυσιολογία του, για την ίδια την ύπαρξη να ενημερώσει για τις τεράστιες αλήθειες και τη μοναδική απελευθερωτική λεωφόρος των Ελλήνων ανθρώπων μέχρι τρεις πολίτες τουλάχιστον στο χώρο της εργασίας. Με σκοπό την ένταξή τους στο δικό τους παγκύρο μοναδικό ανθρωποκεντρικό οργανισμό ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευση. Πέμπτο, το μέλος έχει καθήκον να ενημερώνει και να θυμίζει συνεχώς πολίτες σε κάθε τους στάση και επίπεδο φιλικό, κοινωνικό, εργασιακό και να μην χάνει καμιά ευκαιρία δημιουργώντας επαφές ώστε να κλείνει συναντήσεις για ενημέρωση με ομιλητή τον ίδιο αλλά και άλλον ομιλητή της Ελλήνων Συνέλευσης όταν απαιτείται για την επάνδρωση του τοπικού οργανισμού και της αξιοποίησης όλων των ανθρώπων ώστε να συμβεί η παλαιγενεσία του έθνους μας. Το μέλος έχει υποχρεώσει να δηλώσει μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση, όπου εντάχθηκε με ελεύθερη βούληση, ότι είναι Έλλην κυρίαρχος αυτόχρονη ηθαγενής πολίτης και με την υπογραφή του μέσω της εντολής από την ομίδα να το πιστοποιήσει και να το πιστοποιήσει στους εθνικούς θεσμούς, όπως ο δικός του τεράστιος μοναδικός οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης, που είναι πιστοποιημένος στην κυβέρνηση μέσω του εθνικού και παγκοσμιστού. Εδώ. Το μέλλον έχει καθήκον να στηρίξει την υπογραφή του ως Έλλην άνθρωπος αυτόχθονος ηθαγενής πολίτης και να φέρει 20 νέα μέλη στον τοπικό του οργανισμό, όπου και αυτοί με τη σειρά τους θα στηρίξουν με την υπογραφή τους και θα φέρουν άλλα νέα 20 μέλη ώστε με γενετική πρόοδο να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της ολότητας της Ελλήνων Συνέλευσης του οργανισμού. Το μέλλον έχει υποχρέωση να πάρει αξιοκρατικά τη διοικητική θέση που του ανοίγει στον οργανισμό και μπορεί σύμφωνα με τις δικές του μοναδικές ικανότητες να προσφέρει στην ολότητά του και το δημιουργικό του σύνολο μονάδα της ολότητάς του όλου όπως πρέπει να λειτουργούμε ακριβώς στη δουλειά μας. Ένατον, το μέλος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για όλα τα δρόμενα της εξελίξης και τα κοινοπολιτικά συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του αλλά και ευρύτερα ως συνεργός πολίτης και να αναφέρει για την αξιοποίησή τους στην απόλυτη ακρίβεια στον Γενικό Γραμματέα και στον Διοικητικό Σύμβουλο του τοπικού οργανισμού που είναι μέλος. Έχει καθήκον να ενημερώνεται συνεχώς το μέλος για όλες τις διατάξεις, αποφάσεις και νόμους που ψηφίζονται και κυρώνονται στο όνομα των Ελλήνων πολιτών. Και αφορούν τους ίδιους τους πολίτες από την κυβέρνηση και από τους δικαστικούς πολιτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς φορείς, ώστε να ενημερώνει συνεχώς τον οργανισμό για την πολιτική και επικοινωνιακή αξιοποίησή τους, καθώς και όλους τους Έλληνες ανθρώπους με όλες τις αποδείξεις και τα στοιχεία με σκοπό την ενεργοποίησή τους και συστράτευσή τους στην Ελλήνων Συνέλευση.
11. Το μέλος έχει υποχρεώσει πάντα να είναι τακτοποιημένος οικονομικά σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του απέναντι στο δικό του τοπικό οργανισμό, όπου είναι ο ίδιος ο οίκος του, για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία καθώς και την ανάπτυξη των δράσεων και για το σκοπό και το στόχο της απελευθέρωσης του Έλληνα ανθρώπου. 12. Το μέλος έχει υποχρέωση να φροντίζει συνεχώς για την ανέβαση χορηγιών, δωρεών, υλικών, κινητών ή ακινήτων για τον οργανισμό από το ευρύ φιλικό, συγγενικό, κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον και να μην αφήνει ποτέ καμία ευκαιρία και δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ώστε να έχει πάντα όφελος ο οργανισμός για να επιτευχθεί η ενίσχυση, η ανέλυξη των δράσεων του στόχου και του σκοπού της απελευθέρωσής μας. 13. Έχει καθήκον να δρώσει συνεχώς και να εκτελεί δράσεις ατομικές ή συλλογικές για την αφύπνιση όλων των Ελλήνων ανθρώπων με σοβαρότητα, με ευθύνη, φροντίζοντας πάντα με παρουσία τους και γενικώς σε κάθε επαφή, σε κάθε αποτύπωση, σε κάθε δράση και ενέργεια που εκτελεί για την ένταξη όλων των Ελλήνων ανθρώπων στον ομαλικό ανθρωπογενικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευση. 14. Έχει καθήκον να καλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους Ελλήνων ανθρώπους από το ευρύ κοινωνικό του περιβάλλον που βρά του δικού του οργανισμού για ενημέρωση με σκοπό την ένταξή του στην τεράστια λεωφορεία της απελευθέρωσης. 15. Το μέλος έχει καθήκον να άγει και να φέρεσαι στα πλαίσια της διοντολογίας του εσωτερικού οργανισμού και δεν μπορεί ποτέ να προσβάλλει και να βάλει εναντίον του οργανισμού και εναντίον άλλων πολιτών αυτοκτόνων συνελλήνων, γιατί αν συμβαίνει το αντίθετο, δεν λειτουργεί στη βάση του αξιακού της διοντολογίας του οργανισμού και προσβάλλει τον ίδιο τον εαυτόν, που ο εαυτός του είναι η ίδια η ενότητά μας. 16. Το μέλος έχει καθήκον να στηρίζει πάντα το μέλος, δηλαδή να στηρίζει πάντα τη μονάδα σε και κάθε ατομικό άνθρωπο που είναι ίδιος με αυτόν που όλοι μαζί συλλογικά αποτελούμε τα κύτταρα ενός τεράστιου ιερού απελευθερωτικού οργανισμού για τον ίδιο τον άνθρωπο. 17. Το μέλος έχει καθήκον να λειτουργεί χωρίς μικρότητες, χωρίς εγωισμούς, γιατί δεν το επιδέχεται ο ίδιος ο οργανισμός που κύτταρό του είναι το ίδιο το μέλος και έχει καθήκον να λειτουργεί συλλογικά στην αρετή της ολότητάς μας, γιατί ο στόχος και ο σκοπός είναι κοινός όλων μας. 18. Το μέλος έχει καθήκον να στηρίζει τις θέσεις του οργανισμού πάντα, γιατί ο οργανισμός είναι ο ίδιος ο οίκος και προστατεύει τις μονάδες τις ατομικές, που είναι τα άλλα μέλη και όλοι είναι η ίδια η ένωση της συλλογικότητας της μονάδας του όλου που είμαστε όλοι. 19. Το μέλος έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να αναφέρει και να προτείνει προϊόντα υλικά, ψηφιακά και το καθεξής δράσεις, τεχνοτροπίες και οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο για τον οργανισμό στη διοίκηση ώστε να αξιοποιηθούν από την Ελλήνων Συνέλευση για την ολοκλήρωση της τεράστιας λεωφόρης που είναι γεννησία του έθνους. 20. Το μέλος έχει καθήκον να προτείνει με έγγραφη αναφορά μέλη και γενικότερα ανθρώπινο δυναμικό από το ευρύ περιβάλλον του οργανισμού. Από το ευρύ περιβάλλον του στον οργανισμό του, οι οποίοι διαθέτουν ευεργετικές ιδιότητες σε επιστημονικό, οικονομικό, τεχνικό εντοξύτης επίπεδο, ώστε να γίνουν συντονισμένα και οργανωμένα οι ανάλογες επαφές από τη διοίκηση του οργανισμού για την επάνδρωση και ολοκλήρωση του ιερού αγώνα της εγκαθίδρυσης της Ελλήνων Πολιτείας. 21. Το μέλος έχει καθήκον να αναφέρει οποιαδήποτε λειτουργική ή διοντολογική συμπεριφορά μέλους ή θεσμικού οργάνου της Ελλήνων Συνέλευσης που προσβάλλει ή εκθέτει τον τεράστιο δικό μας ανθρωποκεντρικό οργανισμό της Ελλήνων Συνέλευσης στον Γενικό Γραμματέα του τοπικού οργανισμού του, καθώς και στην Τριμερή Επιτροπή Διαφάνειας Θεσμικών και Λειτουργικών Συμπεριφορών της Ελλήνων Συνέλευσης με όλα τα συνοδευτικά αποδεκτικά. 22. Έχει καθήκον να λειτουργεί στα πλαίσια του Ελλάδα αξιακού συστήματος και να είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα στο στόχο και στο σκοπό, διατηρώντας συνεχώς ανελεκτική πορεία ως μονάδα, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή ανελεκτική πορεία της ολότητας της μονάδας του τοπικού οργανισμού και της ολικής ολότητας της Ελλήνων Συνέλευσης. 23. Έχει καθήκον να προβάλλει συνεχώς όλες τις τεράστιες αλήθειες της φυσιολογίας του Έλληνα ανθρώπου και της πραγματικής αληθινής μοναδικής Ελλάδας δημιουργίας του, που φέρει μέσα του ανθρωποκεντρικός οργανισμός της Ελλήνων Συνέλευσης. Ήταν το τελευταίο. Ήταν το τελευταίο, λοιπόν. Έτσι λοιπόν θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με αυτό που διάβασα, αυτό είναι το μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούν όλα τα ορκισμένα μέλη, τι σημαίνει τώρα ορκισμένο μέλος. Να έχεις και έναν ιερό όρκο, σε ιερό τόπο, έναντι όλου του έθνους. Ο όρκος είναι μια τεράστια ολότητα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλήνων Συνέλευση είναι λίγοι αυτοί που έχουν καταλάβει τα μέλη, ότι είναι μέλη,
Άρα, όλα τα γραφεία, όλοι οι οργανισμοί πρέπει να καταλάβουν οι προέδροι τι σημαίνει πρόεδρος, πρέπει να καταλάβουν οι γενικοί γραμματείς τι σημαίνει γενικοί γραμματείς, πρέπει να καταλάβουν οι σύμβουλοι, οι ταμείες, οι επιτροπές στις, και όλοι οι εκλεγμένοι στις περιφέρειες. Άρα λοιπόν όλες οι διοικητικές θέσεις τώρα παίρνουν φωτιά. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι, κάποια ζωντανά που βάσει του αποστατικού σχεδίου αρχίζουν λοιπόν και λένε συνέχεια για μένα τον Αρτέμι τώρα. Και θέλω να θυμίσω σε πολλούς. Γιάννη, πες μου, πότε κάναμε εκλογές και εκλογές για πρόεδρο? Πότε κάναμε εκλογές για πρόεδρο? Πέρσι το καλοκαίρι, πριν από ένα χρόνο. Λίγο παραπάνω. Όχι, ενώ πότε έγινε? Δεν έγινε, τώρα έγινε, δεν έγινε καλοκαίρι. Καλοκαίρι έγινε, δεν θυμάμαι. Ωραία, τι έγινε? Καλοκαίρι έγινε, αρχηγέ, ναι, καλοκαίρι. Αρχές καλοκαιριού έγινε και μετά πήγαμε στην ΕΝΕΑ, ναι. Ωραία, η εκλογή του Προέδρου ήταν ανοιχτή για να βάλει όποιος έχει υποψηφιότητα? Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι λοιπόν. Εγώ προσωπικά με ενόχλησε που ήμουν μόνος μου. Εμένα είμαι και άνθρωπος της κόντρας. Θα ήθελα λοιπόν άλλους 10-15, γιατί όταν θα είχαμε άλλα 15 άτομα για Πρόεδρο, θα έπρεπε να πάμε σε προεκλογική διαθεσιμότητα Πρόεδρου. Που θα έπρεπε λοιπόν ο καθένας να κάνει ένα προεκλογικό λόγο μία ώρα, μισή ώρα, να μας πει για ποιο λόγο να τον ψηφίσουμε Πρόεδρο. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν τηρεί τις προϋποθέσεις οι οποίες είναι μέσα στο καταστατικό, οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Ναι, δεν γίνεται πλάκα τώρα, ο κάθε πίτουρας έρχεται εδώ, αφού είναι ανοιχτή η θέση του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος μπορεί να έρθει και από αλλού, από οπουδήποτε, αρκεί να έχει τις διαδικασίες αυτές. Άρα, κάποιοι λοιπόν που λένε οτιδήποτε, γιατί αυτό όλο το σχέδιο το μασονικό, όλο το σιωνιστικό, ήταν κατά τους ώρα συνεχώς. Δεν σας καταλαβαίνω λοιπόν. Κάναμε λοιπόν ψήφιση για Πρόεδρο. Μπορεί, γιατί δεν βάζατε 15-20 άνθρωποι? Γιατί δεν προτείνατε? Δεν σας κατάλαβα. Άρα λοιπόν είναι τελείως οξύμορο λοιπόν να έρχονται να λένε τέτοιες γελιότητες και να έρχονται λοιπόν και να εναντιώνονται στον Πρόεδρο. Λες και ο Πρόεδρος τους έκανε τίποτα. Όπως και να έχει όμως, ο Πρόεδρος αντέχει, ο Πρόεδρος είναι εδώ. Έχω πει ότι εμένα δεν μπορεί να με κινήσει τίποτα, ούτε να με κάνει κάτι. Όλες αυτές οι αηδίες θα πρέπει να τελέψουν και μία και διαπαντός. Λένε χιλιάδες μπούρδες λοιπόν εκεί έξω, ακόμα λέει δεν έχει κατεβάσει τα λεφτά. Τι να κατεβάσει η αγόλια? Έχετε καταλάβει ότι είναι κατεβασμένα ήδη και είναι στον προϋπολογισμό 5 χρόνια. Τώρα θα κατέβουν, από τα δέντρα θα κατέβουν. Υπάρχουν τόσο ηλίθιοι άνθρωποι και έξω που κάθονται ακόμα. Δηλαδή βλέπεις να μπαίνει στον προϋπολογισμό 6 φορές πάνω από τη χώρα σου. Έχεις καταλάβει γιατί μιλάμε. Όλη σου η χώρα κάνει 130 δις. Και μπαίνουν τα 600 στον προϋπολογισμό που για να μπουν εκεί μέσα πρέπει να ενημέρωσαν την τράπεζα. Δηλαδή για να καταλάβεις τώρα, πάνε και χτυπάνε στη Βουλή και ψηφίζουν προϋπολογισμό και είναι μέσα τα 600 και δεν έχουν πάρει ενημέρωση από τις τράπεζες. Μα είστε καλά. Λένε κάποιοι δεν μπορεί να τα πάρει. Μην είστε βλάκες ρε εκεί έξω ρε μπουμπούνες. Δεν μπορώ να τα πάρω στην Ελλάδα, να τα κατεβάσω στην Ελλάδα, γιατί δεν μου το επιτρέπει η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση. Αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση η οποία πολεμάει εσάς, όχι εμένα. Τι να πολέμεις? Αν θελήσω ποτέ να τα πάω πίσω στην έδρα τους που είναι, τα πάω. Σου είπε κανείς ότι έχω καμιά κουλαμάρα να μπορέσω να τα πάω? Καλά πιστεύετε όλες αυτές τις γελιότητες του κάθε τραγοκερατά, του κάθε γελίου? Μία μου εντολή είναι να τους πω, ωραία, άντε, πήγαινε τα πίσω. Μα θα τα αφήσω τώρα? Μα έφτασα μέχρι τώρα να με πάει φυλακή με 600 φορτωμένος και με 2-3 πίσω κι άλλα. Φορτωμένος και θα μου πεις εμείς ό,τι θα κάνω και κάθε στιγμή μου βλαμμένο να πας απέναντί μου και να με βρίζεις εμένα που δεν σε βλέπω ούτε κατσίχλα. Σου δώσα όλο μου το σεβασμό και δεν κατάλαβες ρε βλαμμένο πόσο σεβασμό σου δώσα. Ούτε για τσίχλα δεν σε βλέπω ρε βλαμμένο, ούτε για μπλέτε να σε βάλω πουθενά. Μα δεν έχετε κανένα σεβασμό ρε, τόσο τα παρτάλια έχει γίνει εκεί πέρα. Και να είστε και μαζί μου. Ήμουνα ο μόνος, αν το θέλετε, πολιτικός αρχηγός που έχω φάει και έχω κάτσει μόνος. Να χαιρετήσω χιλιάδες κόσμο και να σας ενώσω, να σας δώσω ιδιότητες, να σας λύσω τα προβλήματά σας. Και κάθεσε τώρα ζωοντόβολα δαιμονισμένα να είμαστε σε μένα προδότη. Ένα χάθησα από εκεί που σε βλέπω, ούτε για τσίχλα στο πάτωμα σε βλέπω βλάμενο. Δεν έχει κανένα σεβασμό για τίποτα μόνο. Και στο κάτω λες και μπορεί να πας και πουθενά αλλού. Πήγαινε ρε ζωοντόβολο κάπου να πούμε. Προχώρα κολιτσίδα, καρκίνωμα. Καρκίνωμα που κάθεσαι εδώ μέσα σε αυτή την υγεία, σε όλο αυτό το δίκαιο. Με όλη αυτή την τεράστια ιστορία και κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα. Λες κανένα σεβασμό. Να επιτρέπεται να σου λένε τέτοια πράγματα. Το 19 στον προϋπολογισμό είναι και ο τόκος μέσα δηλαδή. Έχει αυτό σεβάζω στη φυλακή να μην πυροφύγεις για να μην εκτελέσεις. Και όλο αυτό έγινε γιατί συστρατεύτηκες. Γιατί κοίταξες τον κόλο σου, γιατί κοίταξες το κολόσπιτό σου και όλο σου το έρμο, το κέρδος, το αποστατικό.
Δεν κατάλαβες ποια είναι η Ένωση. Ενώ από την αρχή την είπα. Και τη χτυπήσαν όλοι. Δεν πειράζει. Αντέχει αυτή η Ένωση. Θα έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτή η Ένωση των Ελλήνων. Άρα κάθεσαι τώρα και πρέξεις. Έντελ, λοιπόν, σήκω φύγει να φτιάξουν το μαγαζί. Όπως και να έχει λοιπόν, είμαστε σε ένα πολύ ωριακό, όμορφο, μεγάλο, τεράστιο περιβάλλον, το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμείς οι Ελληνές μου, και αυτό θα μεγαλώσει. Δεν είναι τίποτα να μπουν μέλη μέσα, αρκεί να υπάρχει μια σταθερότητα, μια ισορροπία, η οποία υπάρχει στρατηγική αποτραγραφία, την οποία δεν θέλω να την πω τώρα στον αέρα, θα ανακοινωθούν. Θα ανακοινωθούν και πώς θα γίνονται οι δράσεις, θα ανακοινωθούν εκπομπές, έχουμε ήδη 70 ραδιόφωνα, έχουμε τηλεοράσει παντού, έχουμε γραφεία παντού. Τα γραφεία λοιπόν, το μέλημα της Ελληνικής Συνέλευσης τώρα είναι ότι αναδιαργωνώνονται και ανασυγκροτούνται, άμα το θέλετε, γιατί υπάρχουν εκεί, είναι, τα μέλη είναι εκεί, θα θυμηθούν όλοι. Υπάρχει μια πολιτική ζωή στον τόπο που και Πρέσπας θα υπογράψει και Αιγαίο θα υπογράψει και όλα θα τα κάνει, οπότε όλη αυτή η πολιτική ζωή είναι κατεστραμμένη. Το μόνο που μένει είμαστε εμείς και να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να ενωθούν στη μονάδα της ελευθερίας τους, που η ένωσή μας είναι αυτή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή μία που ενώνεσαι και μία που τα παρατάνε. Δοκίμασε να ενωθείς, δεν έχασες και τίποτα. Ακούω και κάποιες φωνές που λένε, τι έγινε ρε παιδιά, στείλαμε χαρτιά στον ΟΗΕ. Ρε μπαστάρδε, έστειλες ένα χαρτί στον ΟΗΕ. Και τι θες να σου δώσει ο ΟΗΕ? Θες να σου δώσει την Αμερική, την Τουρκία μαζί? Γιατί έστειλες 2.000 και δεν έστειλες 2 εκατομμύρια? Αυτό πρέπει να κάνεις αντιλήτης. Να στείλεις έγγραφο στον ΟΗΕ, στην UNESCO, στην Παγκόσμια Τράπεζα, να στείλεις παντού. Να δείξεις και όλο αυτό, να δείξεις τη διαμαρτυρία σου, αλλά να δείξουμε και τον λόγο μας. Έγιναν, αν θυμάμαι καλά, στον Προβόπουλο και για την ανεξάρτητη αρχή 1.100 μηνύσεις. Μα πρέπει να γίνουν 1.000.000 μηνύσεις. Δηλαδή μόνο οι χίλιοι έχουν βάλλονται από την ανεξάρτητη αρχή. Παιδιά μου, η ανεξάρτητη αρχή, όπως έχω κάνει και εσείς το ξεχάσατε και τα αφήσατε, είναι μια ιδιωτική εταιρεία όπου εισπράττει όλους τους φόρους, που είναι πάνω από ένα δις το χρόνο, και τα δίνει σε μια εταιρεία του Rothschild, τη Honeywell, δεν το ξέρετε. Τι είναι? Αλλά ρε μπάσταρδε, εκεί έξω προδότη σκουπίδιο, ο εχθρός είναι ο Σόρας, ρε. Τι μαστιγιό θες ρε μπάγασα? Δεν κάνεις ούτε για έρμα, ούτε για πέτρες, ούτε για αντίβαρο δεν κάνεις ρε μπάγασα. Γι' αυτό απομονώστε όλους αυτούς τους βλάκες τώρα, οι οποίοι κάνουν κακό στο φορέα μας, κάνουν κακό στη σοβαρότητά μας. Έχουμε τόσο σοβαρό πεδίο, έχουμε τόσο σοβαρά πράγματα, έχουμε τόσο τεράστιες αποδείξεις και κάθεσαι και ασχολείσαι με το βλαμμένο. Δώσ' του δύο χαστούκια, χαστούκια εννοώ λεκτικά, και διώχτου. Διώχτου από τις ομάδες να πέσει το διάλο, αφού το βλέπεις, δεν σου κάνει τίποτα, ζημιά σου κάνει στα αυτιά σου. Όλα λοιπόν τα χρήματα του κράτους σου και όλων των ανθρώπων που πληρώνουν αυτούς τους δυσβάστατους φόρους του αφανισμού σας, πάνε σε μια εβραϊκή εταιρεία, η Honeywell, και μετά είναι και η Rockwell, η οποία είναι δήθεν για το καλό του πλανήτη, για τεχνολογικούς λόγους. Γι' αυτό και η Honeywell φτιάνει τα συστήματα αεροπλάνων, φτιάνει αεροπλάνα, φτιάνει διαστημόπλια, κάνει ό,τι γουστάρει, φτιάνει ηλεκτρονικά και συστήματα τεχνολογίας του HARP. Όλα αυτή τη γελιότητα φτιάχνει ειδικά κέντρα για να σου έχει έντομα, για να έχει έντομα, φτιάχνει γενετικά, ευρυδιακά τα πάντα, πληρώνει χιλιάδες κόσμο με χιλιάδες έδρα στον πλανήτη και σου γαμάει το σπίτι που σου πέταγε. Είδες που πάει μωρέ η εφορία σου, πού να πάει ρε η εφορία σου, να δεν πάει ρε βλαμμένο. Και αρχίζουνε και όταν εκολώνουνε έχουν λεφτά τα παγκόσμια ταμεία, να το έδωσε ο άλλος πάλι. Ο Μητσοτάκης δεν έδωσε 20 δις στις τράπεζες. Τώρα ρε θέλει λεφτά οι τράπεζες. Να τους δίνεις λεφτά, να μην έχουν πρόβλημα. Εσύ δεν υπάρχεις ρε. Θα φτάσετε σε επίπεδο να καταλάβετε. Θα ξυπνήσετε μια μέρα και θα βρεθείτε από κόμμα και θα πείτε τι κάνουμε εδώ. Τι κάνουμε τόσο καιρό, τι θέλουμε. Αυτό θα συμβεί. Αυτό που λέω στους συνέλληνές μου και στα παλικάρια μου, στους πολεμιστές μου, είναι να διώξετε γρήγορα. Όχι για λεπτομέρειες όμως. Υπάρχουν κάποια άτομα που κάνανε πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Μην διώξετε με το like. Έχουν μια εβδομάδα να μαζέψουν τα σάλια οι γενικοί γραμματείς, όπως το είπα. Μετά τη εβδομάδα πάμε σε διαγραφές, καθαρίζουμε το περιβάλλον μας, το απολυμένουμε και ξεκινάμε δράσεις κανονικά για να έρθει η σειρά των υποψηφίων βουλευτών. Πρέπει μέσα στο μήνα να έχουμε καθαρίσει τα γραφεία, να έχουν αρχίσει δράσεις, να έρχονται, να εισέρχονται μέλη έτσι όπως έχει χαραχθεί από την κεντρική, με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που θα το δείτε, να έχουν στηθεί ραδιόφωνα για να αρχίσουν τα σεμινάρια των υποψηφίων βουλευτών για να πάμε σε ομιλίες. Υπάρχει μια δομή, ένας κύκλος που θα πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένα. Συστρατεύονται τα πάντα. Γίνονται αναφορές, λειτουργούν όλα τα συμβούλια από σήμερα, από αυτή την εκπομπή. Κόβονται όλα τα αγγελία, έχουμε πολύ δρόμο και εργασία να κάνουμε για να
καθαρίσουμε το περιβάλλον μας και να βάλουμε σε λειτουργία τον τεράστιο οργανισμό μας, γιατί πραγματικά είναι τεράστιος. Πραγματικά δεν θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή και για την εκλογική διαδικασία, αλλά και για την γελιότητα αυτή. Αλλά τώρα ομιλούμε αυτό που φταίει σε εμάς. Άρα θα φτιάξουμε πρώτα το σπίτι μας και μετά θα κάνουμε και πολιτική, η οποία θα την κάνουν τα ίδια τα άτομα, τα μέλη που έχουν καταλάβει και έχουν αντιληφθεί. Και φυσικά θα υπάρχει μια ευθυγράμμιση όλων των εκπομπών, όλων των δράσεων, όλων των ανακοινώσεων, όλων των ομιλιών. Άρα η ίδια φωνή θα είναι σε όλη την Ελλάδα συστρατευμένη και δεν θα ξεφεύγει χιλιοστό, γιατί ξέρουμε που πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε. Χάσαμε λίγο την αρχή. Αυτό είναι να χάνεσαι μέσα σε αποστατική λεπτομέρεια. Ξαναπάμε στην αρχή, γιατί είμαστε η αρχή. Και ξαναμπαίνουμε σε λειτουργία, όπως είπα. Το εξώδικο δεν υπάρχει. Υπάρχει εντολή αποπληρωμής και υπάρχει ένα έγγραφο συγκεκριμένο που πρέπει να αντιπογράψουν όλοι οι πολίτες, να δηλώσουν αυτόχθον Έλληνες ιταγενείς ελεύθεροι άνθρωποι στην ελεύθερη μονάδα της ενωσής τους. Αυτό υπάρχει. Αν μέσα σε αυτήν την αποπληρωμή υπάρχουν προσωπικά ωφέλη, η Ελλήνια Συνέλευση είναι παρόν να λύσει και να βοηθήσει, αν το θέλετε, προσωπικά θέματά σας. Χωρίς αυτό να μας παίρνει χρόνο από όλη μας τη διαδικασία. Άρα, σήμερα αν ήσασταν με υπογραφές, μαζέψατε 2-3 εκατομμύρια υπογραφές, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Για όλους. Και πολιτικά και ψηφοθυρικά, αλλά και σαν διαδικασία. Και αυτό θα πρέπει να ανεβαίνει. Δεν σταματάει μέχρι να μπει και ο τελευταίος. Γιατί αυτή είναι η ολότητα της λειτουργίας μας. Έγινε κατανοητός. Ξεκινάμε κανονικά. Η επόμενη συνάντησή μας είναι webinar με όλα τα γραφεία. Μαζεύτε τις ερωτήσεις. Μην ακούσω μπουρδα. Διώχτε τώρα. Όλα μαζεύτε και συστρατεύσετε και οι γενικοί γραμματείς ομιλούν με τα στελέχη, με αυτούς που έχουν κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο σύμφωνα με αυτή τη γελία προδοσία, που ο Κωνσταντακάτος ήθελε να μου πάρει ένα χαρτί με τον πρέσβη, γύρευε τι ήταν. Γι' αυτό δεν το είδα ποτέ. Δεν το είδα ποτέ. Του είπα όλα να στο κάνω, ρε, άντε να σε παίξω λίγο, άντε να σε γλαντήσω λίγο. Και δεν μου το έφερε ποτέ. Μου ήρθε ο πρέσβη να μην μπορώ να το χαρτί. Λέω, αδερφέ, δεν γίνεται. Γύρευε τι θέλανε. Θέλανε άλλη μια φορά να με κλέψουνε, επειδή είμαι στη φυλακή, σου λέει αυτός εγκλωβισμένος είναι, μπας και του πάρουμε ένα χαρτί και γελάμε γύρω γύρω. Τόσο χαζά, τόσο γλαμμένα, τόσο ραμολιμέτρα είναι. Να άρχισε να κλέψεις εμένα, δεν μπορείς να με κλέψεις όρνιο και ούτε μπορείς να χαλάσεις τίποτα από ό,τι έχω φτιάξει. Απλά να μου καθαρίσεις το τοπίο, να μου καθαρίσεις όλες τις βρωμιές μου, γίνεται. Και μέχρι και εκεί ακόμα είσαι χρήσιμος. Οκ. Καθαρίζουμε το περιβάλλον μας, καθαρίζουμε το τοπίο μας. Και προχωράμε με μια μοναδική δυναμική που μέσα σε αυτόν τον ελληνικό χώρο αλλά και στον παγκόσμιο ιστό είμαστε μόνοι. Δεν υπάρχει άλλος. Το οποίο μας παρακολουθούν και έξω συνεχώς ανεβαίνει και θέλει μια οργάνωση για να συσπηρωθούμε. Μια οργάνωση για να αφήσουμε να μπαίνουμε. Πρέπει να αφήσουμε χώρο να μπει ο κόσμος. Δεν του αφήνουμε χώρο. Ακόμα και όταν του λέμε να στο γραφείο, να κάνει τι είναι στο γραφείο. Να γραφτεί, να κάνει, να εκτελέσει και μετά να λειτουργήσει έξω. Δεν του λέει στο γραφείο, δεν λειτουργεί κανείς στο γραφείο. Άμα κάθεσαι μέσα το απόγευμα, δεν λειτουργείς. Συζητάς μόνος τους άλλους μαλακίες και κοτσαμπολιό. Έξω πρέπει να βγεις. Το γραφείο θα έχει τα άτομα που πρέπει έτσι όπως θα καθοριστεί από την Ελλήνων Συνέλευση και όλα και τα πάντα θα είναι με αποφάσεις του Συμβουλίου. Δεν θα ξαναβάλλετε μέσα στα γραφεία σας τίποτα. Δεν θα ξαναπουλιέτε τίποτα αν δεν υπάρχει Συμβούλιο. Δεν θα ξανάρθει κανένας να λιδωρήσει, να πηδήξει, να λέει τις γελιότητες του μέσα στα γραφεία μου. Τέλος, τα γραφεία κλειδώνουν, γίνονται ελληνικά. Δεν θα ξανάρθει κανείς να κάνει καμία γελιότητα. Συστρατεύτε τα γραφεία σας, σοβαρευτείτε όλοι, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και ευθύνη όλα αυτά που κάνουμε, αλλά και θα κάνουμε. Και χρειάζομαστε πραγματικά μια τεράστια σοβαρότητα, όπως είναι η ελληνικότητά μας. Τεράστιες, με αλήθειες, δικαίου. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Πετάξτε κάθε φόβο, κάθε μαλακή από μέσας. Δεν μπορεί κανείς να σας κάνει τίποτα. Συστρατεύτε μόνο την ολότητά σας. Όλα σας το μέλημα είναι. Από την αρχή το βάλα. Μαζεύεται η μονάδα. Κάποτε μάζεψα 2.600.000 υπογραφές. Με μια απλή δήλωση. Ότι αναγνωρίζουν τα 600. Αν θυμάστε. Βγάλτε την κάποιοι. Βέβαια τις υπογραφές αυτές τις έχει προδότης. Δεν μας πειράζει. Τώρα θα μαζέψουμε. Ότι αναγνωρίζουν τον πλούτο τους.
και ότι είναι μέσα στον πλούτο των δικαίων και των δικαιωμάτων. Σαν Έλληνες αυτόχρονοι θα γεννείς. Αυτό είναι η εντολή αποπληρωμής και την υπογράφουν όλοι. Σε όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες τις λένε κρατικές, αλλά δεν είναι κρατικές. Είναι της ιδιωτικής εταιρείας Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό το καταλάβατε καλά και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Μαζεύουμε την ολότητά μας τώρα και συσπηρωνόμαστε όλοι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δύναμη φως αρχή. Εκτελέστε μέχρι το τέλος για τη μητέρα των μητέρων Ελλάς και κάθε καρκίνωμα πετάχτε το. Είναι σαν ένα πίον σπυράκι. Να φύγει, να φύγει. Να σπάσει το πίον, να φύγει, να γίνει καλά. Γεια σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους. Δύναμη φως. Μέχρι το τέλος. Γεια σας.